Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Γεια σου, ρε Στέργιο. Παρασκευή 12 Απριλίου του 2019. Μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα, γιορτάζει ο ΠΑΟΚ τα 93 του χρόνια. Έτσι. Σύμφωνα με το καταστατικό του ερασιτέχνη. Εμείς με αυτό πάμε. Κάθε χρόνο η ίδια κουβέντα. Αυτό ακολουθούμε εμείς. Ναι. Το καταστατικό του ερασιτέχνη. Άρα σήμερα. Και στο φινάλε, γιατί να χαλιόμαστε, παιδιά, αν γιορτάζουμε και σήμερα και αύριο και στις 20 Απριλίου. Αφού αποφασίστηκε. Και στις 11 Μαΐου και στις 15 Μαΐου και κάθε μέρα. Αφού αποφασίστηκε 12, τι το συζητάμε παραπάνω. Τελείωσε. Σήμερα είναι τα γενέθλια. Αν κάποιο έχει παράπονα, να σπάσει τον ερασιτέχνη. Ναι, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται η κουβέντα. Αλλά δεν θα αναλύσουμε ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο. Εντάξει, Στέργιο, αφού αποφασίστηκε. Η λεγόμενη μαμά του συλλόγου. Ναι. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ στο καταστατικό γράφει ότι ορίζεται ως ημέρα γιορτής η 12η Απριλίου. Άρα. Μένουμε σε αυτό. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ. Θα το πούμε χρόνια πολλά και στις 20 Απριλίου που εγκρίθηκε το καταστατικό. Μεγάλη μέρα. Τα χρόνια πολλά είναι πάντα καλά, Στέργιο. Ναι. Είναι άσχημο. Αρχές να έχεις να δίνεις. Κάθε μέρα, γιατί. Α, μπράβο. Κάθε μέρα γιορτή. Λογαριασμό θα δώσουμε. Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχει σήμερα πληθώρα θεμάτων το ΠΑΟΚ 24. Ναι. Νομίζω αξίζει να μπείτε. Και οι παλιοί να θυμηθείτε ωραίες στιγμές και ωραία βίντεο και ιστορικές φωτογραφίες και οι νεότεροι να μάθουν λίγο από την ιστορία του ΠΑΟΚ. Να θυμηθούμε λίγο τι έχει βιώσει αυτός ο σύλλογος σε όλα τα αθλήματα. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Και αν μπούμε και σε επίπεδο προσώπων που έχω γράψει δική του ιστορία, πραγματικά είναι ακόμη περισσότερο. Χρειάζεται μήνες δουλειάς. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές του μπάσκετ και του βόλεϊ, είναι πυγμάχοι, είναι παλαιστές, είναι παίκτες του χάντμπολ, είναι αθλητές του στίβου. Πρέπει να τα θυμηθείς γενικά είναι, όλα και είναι πολλά. Κολυμβητές, κολυμβήτριες, είναι παράγοντες σε όλα αυτά τα αθλήματα, είναι προπονητές, είναι πρόεδροι. Γενικότερα πάρα πολλοί άνθρωποι άφησαν τη σφραγίδα τους σε αυτά τα 93 χρόνια. Άλλοι πολύ, άλλο λίγο. Δεν έχει σημασία. Όλοι βοήθησαν να φτάσει ο ΠΑΟΚ εδώ που έχει φτάσει και να έχει μπροστά του ένα πεδίο γεμάτο, νομίζω, δόξα και χαρές. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Έχουμε νέα από την προετοιμασία της ομάδας. Έχουμε νέα από το μέτωπο της Super League και την Προεδρία κυρίως. Ο Σταύρος είναι στη Sport Expo. Θα έχουμε διάφορες συνδέσεις στην πορεία μαζί του και αν θα έχει και κάποιους εκεί πέρα καλεσμένους, θα τους ακούσουμε μαζί. Στις 12.30 είναι να μιλήσει ο Λουτσέσκο από την Μεσήμβρια στο καθιερωμένο live της Nova. Τώρα 12.30 θα είναι, μία παρά θα είναι, θα τον ακούσουμε πάντως. Εντάξει. Οπότε γενικά έχουμε να πούμε πολλά. Υπάρχει το δυσάρεστο με τον τραυματισμό του Ερίκε. Ναι. Από την χθεσινή προπόνηση. Σε κακό timing. Κακός τραυματισμός γιατί θα μείνει αρκετό καιρό έξω. Κακό για τον ίδιο γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το πήρε και πολύ καλά. Κοίταξε, ήξερε ο Ερίκη ότι θα έχει τις ευκαιρίες του στο τελευταίο συγγνώμη, κομμάτι της σεζόν. Ναι. Και αυτό στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ο Λουτσέσκου νομίζω, εντάξει, και βάσει της προσπάθειας του Βραζιλιάνου, αλλά η αλήθεια είναι και βάσει των προβλημάτων που προέκυψαν, του έδωσε ρόλο στην ομάδα. Νομίζω ήταν σε όλες τις αποστολές σχεδόν. Ναι. Από τη μέρα που επέστρεψε, δεν ξέρω αν έχασε κάποια. Και από ένα στιγμή και μετά τράβηξε και τις ευκαιρίες στα μαλλιά. Και τα γκολ. Και τρία γκολ πέτυχε και βοήθησε. Και σημαντικά γκολ. Και είναι ένας παίκτης, το έχουμε πει και το έχουμε γράψει, που μπορεί να δώσει πράγματα είτε μπαίνοντας από τον πάγκο είτε είναι στο γήπεδο ως βασικός. Δεν ξέρω αν θα προλάβει τη χρονιά, μάλλον δύσκολο μου το βλέπω. Κοίτα, για το, αν ο Πάκου περάσει το τελικό, πιστεύω ότι για το τελικό έχει κάποιες ελπίδες. Να έχοντας χάσει ένα μήνα σχεδόν. Σου λέω άμα θα είναι γενικά. Τώρα, άμα θα παίξει τότε και εσύ. Δεν νομίζω να είναι στις επιλογές του Λουτσέσκου, λογικά. Δεν ξέρω. Πάντως ξεκίνησε από σήμερα το πρωί και όλα σε θεραπείες κανονικά. Γρήγορα. Θλάση έχει. Η επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για 3-4 εβδομάδες εκτός. Νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την αποθεραπεία του και το πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Μακάρι ο Βαζιλιάνος να επιστρέψει και νωρίτερα. Καμιά φορά η θέληση ενός αθλητή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην αποθεραπεία του. Ναι, σίγουρα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ήταν στο ανέβασμά του και τον ρίχνει λίγο αυτό και ψυχολογικά. Αλλά από την άλλη, εντάξει, ο Ενρίκε έχει καταρχάς συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
Έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν δύσκολα τα δεδομένα ήδη. Γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη που ο ΠΑΟΚ τον έχει δώσει ιδανικό, όχι μόνο μία φορά. Φάνηκε να υπάρχει μία απόσταση στην πρώτη φάση. Τελικά επέστρεψε το χειμώνα. Καταλαβαίνω ότι έχει βρει έναν κώδικα με τον Λουτσέσκου και ότι τον έχει στηρίξει αρκετά ο Ρουμάνος, αλλά τώρα το timing είναι νομίζω το χειρότερο για τον Ενρίκε. Όλα αυτά που λες τα ξέρει πολύ καλύτερα και ο Ενρίκε. Ναι, ήθελε να δείξει πράγματα για να αυξήσει τις πιθανότητες του να παραμείνει στον ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά και να μην αποχωρήσει ως δανεικός χωρίς επιστροφή. Γιατί αν παραχωρηθεί και δανεικός το καλοκαίρι που μας έρχεται, με ένα χρόνο συμβολέου να απομένει, δεν θα γυρίσει στην Τούμπα. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και λέμε ότι τον έχει επηρεάσει αρκετά. Δηλαδή βγήκε από χθες αυτός ο τραυματισμός, θα σου πω είναι εξετάσεις, και πραγματικά ο Βραζιλιάνος δεν είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και είναι λογικό. Γιατί ακριβώς, αυτά ακριβώς που λέμε, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι είναι πολύ δύσκολα τα δεδομένα πλέον, αλλά έτσι είναι. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Θα δούμε. Εντάξει, ό,τι και να πούμε τώρα στην περίπτωση δεν νομίζω ότι έχει αξία. Αψί μου που έχει ξεκινήσει ήδη τις θεραπείες και το παλεύει από το ξεκίνημα. Θα αναλύσουμε και συνέχεια τα δεδομένα για τον αγώνα με τη Λάρισα. Τι προκύπτει, τι δεν προκύπτει, ποιος έχει στο μυαλό του ο Λουτσέσκου, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Ήταν μετά το 10.30, μετά τη μία, αν μιλήσει μεταξύ το 10.30 και μία ο Ράσμα Λουτσέσκου, που λογικά θα ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ειδικά τώρα νομίζω και με τον τραυματισμό του Ενρίκε. Είναι ακόμη πιο συγκεκριμένες οι επιλογές για τον Λουτσέσκου. Πλέον, ναι, δηλαδή, εχθές αν λέγαμε ότι υπάρχουν επιλογές. Ναι. Και τώρα υπάρχουν, αλλά είναι στάνταρ επιλογές και δεν υπάρχει και ευχέρεια για ελιγμούς ή συνδυαστικές κινήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Μεσοεπιθετικά κυρίως. Γιατί εκεί είναι οι μαζεμένοι οι τραυματισμοί. Ναι, στα χαφ είπαμε. Υπάρχει και ο Σάχοφ, υπάρχει ο Ολιβέρα, υπάρχει και ο Μίσιτς. Ναι. Υπάρχουν επιλογές. Θα το δούμε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε για τις διάφορες δοκιμές του Λουτσέσκου, γιατί δεν είχαν γίνει κιόλας. Σημαίνει προπόνηση ήταν στις 11, οπότε ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι. Νομίζω ότι λίγο σήμερα και κυρίως αύριο, ναι, θα φανερώσει το πλάνο του για το μάτς της Κυριακής. Όπως αναμενόταν, μπήκε απλά η σφραγίδα με μια ανακοίνωση κλασική από το Υφυπουργείο ότι για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης δημόσιας τάξης και ασφάλειας απαγορεύεται η οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ προς τη Λάρισα την Κυριακή. Ναι. Αλλά παράλληλα προέκυψε ένα ευχάριστο νέο με εισήγηση της αστυνομικής διεύθυνσης Αρκαδίας στον Υφυπουργό. Θα απαγορευτεί 99,9% η οργανωμένη μετακίνηση στους φίλους του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θόδωρος Κολοκοντρώνης, αλλά θα επιτραπεί η μεμονωμένη μετακίνηση. Ουσιαστικά θα επιτραπεί η παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη τη Μεγάλη Εβδομάδα και η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για να δώσει, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, 1.665 εισιτήρια. Ναι. Είναι καλό νούμερο νομίζω. Ναι, εντάξει. Θα εξυπηρετηθούν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ από την Αθήνα και αυτοί από την Πελοπόννησο. Σίγουρα θα υπάρχει κόσμος και από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα φτάσουν τα εισιτήρια. Δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό νούμερο σε σχέση και με το πόσο χωράει το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτά για τον ημιτελικό του κυπέλου, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Υπήρχε και ανακοίνωση της ΠΑΕ χθες που τονίζει ότι η δική μας σχέση θα ξεκινάει από τα Τέμπη, προτρέποντας τον κόσμο να μην βρεθεί στη Λάρισα. Μια ΠΑΕ που το καταλάβουν όλοι αυτό. Σιγά σιγά ετοιμάζει τη φιέστα της επόμενης Κυριακής με το Λεβαδιακό. Νομίζω θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Μέσω σχεδιασμό, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει η παρουσία και της ομάδας του 76 και η ομάδα και της ομάδας του 85 μαζί με τους πρωταθλητές τους φετινούς. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, λεπτομέρεια από το ευρύτερο πλάνο που ετοιμάζει και επεξεργάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να υπάρξει μια ξεχωριστή βραδιά τη μεθεπόμενη Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Τελευταίο παιχνίδι στην Τούμπα? Όχι τελευταίο. Θα δούμε. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι αυτό που καίει αυτή τη στιγμή. Το σημαντικότερο όλων, πραγματικά όμως όλων, είναι ο ΠΑΟΚ να
καταφέρει να πάρει το διπλό στη Λάρισα και να ξεκινήσει μία μεγάλη γιορτή. Όχι μεγάλη στη διάρκεια, δεν φαντάζομαι να έχουμε δεκαήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Και εννοώ την ομάδα γιατί δεν έχει τελειώσει χρονιά. Ο κόσμος μπορεί να το γιορτάζει για τις επόμενες 30 μέρες. Ναι. Όσο αντέχει ο καθένας. Αλλά η ομάδα, πέρα από την ωραία διαδρομή που θα προκύψει αν ο ΠΑΟ καταφέρει και σφραγίσει το πρωτάθλημα στη Λάρισα, δεν νομίζω να γίνει κάτι περισσότερο. Θα μετακινηθεί μετά η δράση και η φιέστα στο ΜΑΣ με το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Αλλά χωρίς να είμαι πληροφορημένος, γιατί ακόμα δεν υπάρχει απλά ούτε κουβέντα, δεν νομίζω για παράδειγμα μετά το Λεβαδιακό να έχουμε μπουζούκια και περιφορά της ομάδας σε όλη την πόλη κτλ. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν, αγάπη, μετά τον τελικό του κυπέλου. Άκου τώρα τι λέει ο Κυριάκος Κυριάκος για αυτό που λες. Ναι. Σε σημερινή του τοποθέτηση. Δεν μου αρέσει το γενικό πανηγυρικό κλίμα. Εμείς δεν έχουμε κανονίσει πώς θα το γιορτάσουμε. Θέλουμε πρώτα να το πάρουμε το πρωτάθλημα και μετά θα δούμε. Στο σενάριο που εύχομαι και πιστεύω να κερδίσουμε, δηλαδή, την Κυριακή μιλώντας, τα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι προσβάσιμα από τους δρόμους. Προφανώς και θα υπάρχει ένα ξέσπασμα χαράς, αλλά εμείς την οργάνωση της φιέστας και της απονομής θα την προχωρήσουμε μετά τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου. Υπάρχουν στόχοι μπροστά, το κύπελλο αλλά και το αίτητο, υπάρχουν και κίνδυνοι. Ας αγνοήσουμε το κλίμα των ημερών και ας εστιάσουμε στο δύσκολο παιχνίδι. Οι παίκτες είναι σφουγγάρια. Ό,τι κλίμα υπάρχει στην πόλη επηρεάζει και την ομάδα. Η δουλειά μας είναι στο γήπεδο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε και με μισό μηδέν. Η Λάρισα είναι μια ιστορική ομάδα που δεν αξίζει να βρίσκεται στη θέση αυτή. Άρα καταλαβαίνεις λίγο, είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι από τη μεριά της ομάδας προσπαθούν λίγο να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Αυτό που λέει ο Κυριάκος έτσι είναι. Δεν έχει γίνει κάποιο πλάνο είτε για την Κυριακή είτε για την επόμενη Κυριακή με το Λεβαδιακό. Ναι. Ότι στη στάδε ώρα θα βγουν αυτοί ναι, μετά θα κάνουμε τίποτα. Αυτό κτλ. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και αυτό που έγραψα χθες στο ΠΑΟ 24 για την πρόσκληση στους πρωταθλητές του 76 και του 85 είναι απλά μια κίνηση ότι κοιτάξτε να είστε την Κυριακή με το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Είναι απόλυτα λογικό κιόλας. Εντάξει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Τι έχουμε. Πάμε στο. Για πάμε λίγο στην Sport Expo, στο Σταύρο. Σταύρο. Όχι Σταύρο, Χρύσανθος. Α, λοιπόν, έλα Χρύσανθε. Έλα Χρύσανθε. Πρώτη φορά κάνω εκπομπή με τέτοια υπόκριση από κάτω, αλλά δεν πειράζει. Είναι λίγο ξύμωρο, ναι. Έχουμε δίπλα μας τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη. Να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε καταρχήν για την παρουσία του εδώ στο περίπτερο του Libero Media Group. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχετε αρκετό τρέξιμο αυτές τις μέρες. Είναι μια υπέροχη έκθεση και είναι ευχάριστο το τρέξιμο. Είναι ευχάριστο. Ωραία. Τρέχουμε αρκετά και στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, ο λόγος που γίνεται η έκθεση είναι για καλό τρέξιμο. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε τη μεγάλη συγκέντρωση του ελληνικού αθλητισμού εδώ πέρα. Αυτό που λέγαμε δηλαδή, αυτός ήταν ο σκοπός της έκθεσης όταν ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια. Νομίζω φέτος είναι η καλύτερη από τις 4 χρονιές. Και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια διεθνή χαρακτήρα, να την κάνουμε το κέντρο των Βαλκανίων. Όπως είναι και όλο το project που στείλουμε αυτά τα χρόνια. Παράλληλα με την έκθεση, ξέρετε ότι σε λίγες ώρες έχω εδώ πέρα η ομολογή μου από την Βουλγαρία, από τη Ρουμανία και τη Σερβία. Και αύριο θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας, που θα είναι το εναρτήριο λάκτισμα για τη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του 2028. Επομένως, είναι όλο το περιβάλλον, το κλίμα ευχάριστο και το κυριότερο, πέρα από τα ποδοσφαιρικά, πέρα από τα Euro, πέρα από όλα αυτά ή τα πολιτικά αν θέλετε, είναι ότι μέχρι στιγμής 5.000 παιδιά έχουν περάσει από την έκθεση, έχουν παίξει, έχουν δραστηριοποιηθεί. Άρα δεν έχω λόγο να είμαι και χαρούμενος και ευτυχισμένος και να νιώθω μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι φέτος η έκθεση έχει αναβαθμιστεί και υπάρχουν και πάρα πολλές ομοσπονδίες υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αυτό είναι θετικό γιατί ακριβώς έχουν δράσει στα παιδιά. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο για όλους, ειδικά για εμάς που είμαστε πατεράδες, είναι αυτό. Να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν κοντά στον αθλητισμό. Έτσι ακριβώς. Οι ακροατές μας όμως ασχολούνται και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ γρήγορα θα σας κάνω 2-3 ερωτησούλες, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σας και πρέπει να περάσετε και από παντού ως θεσμικός φορέας. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν σ' άλλο για τον ΠΑΟΚ φυσικά,
πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο δικό σου θα ήθελα. Και σε σχέση με την Τούμπα, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν εγκαταστάσεις. Γιατί είπατε για διεκδίκηση μιας μεγάλης διοργάνωσης. Η Ελλάδα πάντα έπασχε σε υποδομές εγκαταστάσεις. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν για τον ΠΑΟΚ είναι. Εντάξει, θα είναι πολύ ευχάριστο και χωρίς, δεν το λέω χωρίς καμία πολιτική. Μια μεγάλη ομάδα να ξανακατακτά το πρωτάθλημα. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε τις λιγότερες δυνατές σκιές. Και θέλω να τονίσω ότι τα τελευταία πρωταθλήματα έχουν τις λιγότερες σκιές. Πολλά προβλήματα. Πέρσι αντιμετωπίσαμε όλο αυτό που αντιμετωπίσαμε. Τα δικαστήρια, τις ιστορίες αυτές. Αδικήσαμε τον εαυτό μας και το ποδόσφαιρο αδίκησε τον εαυτό του. Γιατί ήταν ένα εξαιρετικό κατά τα λοιπά πρωτάθλημα. Μέχρι το σημείο που αρχίσαν οι αντιδικίες, τέλος πάντων. Νομίζω ήταν μια καλή χρονιά. Ήταν μια καλή χρονιά. Και δίκαια κατακτά και ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Όπως όλα δίνουν τα πράγματα, είχε αθλητική δικαιοσύνη. Πάμε στον Άρη. Υπάρχει συζήτηση με τους ανθρώπους του Άρη για τον Νίκ Γκάλις Χολ. Και υπάρχει επιστροφή του ποδοσφαίρου του Άρη στην ελληνική πραγματικότητα και πάλι. Και εκεί θα χρειαστούν πράγματα στο κλειάν της Βικελίδης. Για το ποδόσφαιρο του Άρη και το κλειάν της Βικελίδης έχουμε πει ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξυγχρονίσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις αθλητικές υποδομές, εμείς, εφόσον υπάρχουν μελέτες, είμαστε σε θέση να βρίσκουμε λύσεις για να χρηματοδοτούνται τα έργα αυτά. Ήδη έχουμε κάνει, ξεκινήσαμε παρεμβάσεις στο γήπεδο του Πανεπιστημίου. Βρίσκουμε τρόπους να εξυγχρονίσουμε τα εγκαταστάσεις, γιατί κατά την άποψή μου μια σύγχρονη εγκατάσταση, μια ασφαλής εγκατάσταση κρατάει και μακριά. Άρα περιμένω από τον Άρη κινήσεις. Τώρα ως προς το μπάσκετ, νομίζω τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Υπάρχει βούληση από εμάς, σεβόμενη την ιστορία του Άρη και αυτά που σημαίνει ο Άρης για το ελληνικό μπάσκετ, να βρούμε μια λύση που δεν θα βλάβει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στον αστυνομικό αθλητισμό, αλλά θα σέβεται τον Άρη, την ιστορία του και το μέλλον του. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση. Καλή συνέχεια. Μια ερώτηση από το στούντιο. Πριν από μέρες υπήρξε διάψευση και μάλλον μια άμεση αντίδραση του Υπουργείου σε δημοσίευμα που έλεγε ότι έχετε εισηγηθεί τελικό με 25.000 κτλ. Βασικά από εκείνη τη μέρα και μέχρι σήμερα έχουν τα δημοσιεύματα πολλαπλασιαστεί. Εμένετε στη θέση σας ότι μέχρι να οριστικοποιηθεί το ζευγάρι του τελικού δεν έχει γίνει καμία κουβέντα, γιατί σε καθημερινή βάση διαβάζουμε. Ο Υφυπουργός προτείνει εκεί, ο Υφυπουργός θέλει τελικό στην Αλάσκα, ο Υφυπουργός λέει τόσα εισιτήρια. Το ξέρετε κι εσείς και τα διαβάζετε. Διαβάζω, αλλά κάποια στιγμή αγαναχτούμε και όπως λέμε τώρα αγαναχτούμε βγάζουμε και τις διαψεύσεις, ας πούμε, που δεν είναι όμορφο. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είναι αναγκαίο όμως κανένα φορά. Αναγκαίο δυστυχώς όταν γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ας πούμε, και ο άλλος τα βγάζει, ας πούμε, από το στομάχι του, ας πούμε. Δεν είναι. Για το τελικό. Όλοι ξέρουμε το τι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ό,τι ζούσαμε όλα τα χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια με όλο και αυτές τις ιδιαίτερες κόντρες μεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι σωστό να μιλάμε για τον τελικό όταν δεν έχει τελειώσει ακόμα η μη τελική. Σωστό. Είναι και προσβλητικό για τις υπόλοιπες ομάδες. Σωστό. Πέρα από όλα αυτά. Εγώ περιμένω, η Ομοσπονδία είναι αυτή που θα πάρει τις αποφάσεις, αλλά περιμένω ένα σχέδιο και ένα πλάνο για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος, εμείς είμαστε δεδομένοι να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά το μεγαλύτερο μας όρμα αυτή τη στιγμή και ο αγώνας δρόμου που δίνουμε δεν είναι για το αν θα έχει λάθος ή έχει πόσο λάθος θα έχει κάθε ομάδα που δεν μπορεί να απομονώσει του 200 που κάνουμε τις καφρίλες. Το project που τρέχουμε με την Ομοσπονδία είναι να προλάβουμε στο τελικό να έχουμε την εισαγωγή του ΒΑΡ. Αν τα καταφέρουμε αυτά, στέλνουμε και ένα μήνυμα για την επόμενη χρονιά. Σημαντικό αυτό, σημαντικό. Να τον ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Στερίου, γιατί πρέπει να αποφασίσει. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Υφυπουργό. Νομίζω έπαιρνε να του γίνει η ερώτηση για τον τελικό, γιατί κάθε μέρα διαβάζουμε. Να δώσει μια απάντηση. Ξανά βέβαια, αλλά
Τι να. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει η σκέψη για ακραία μέτρα. Αλλά ευελπιστώ πως στο τέλος θα επικρατήσει λογική. Αστυνομία, ΕΠΟ, Υφυπουργείο, ΠΑΕ θα κάνουν ένα οργανωμένο σχέδιο. Γιατί δεν γίνεται τελικός ποδοσφαίρου και μπάσκετ και βόλεϊ, ούτε με μαθητές, ούτε σε άδειες κερκίδες, ούτε με 2.000 και 5.000 κόσμο από κάθε ομάδα. Νομίζω ότι θα πάμε σε αυτό που έλεγε ο Σταύρος. Δηλαδή ότι υπάρχει δυσκολία να δημιουργηθεί έτσι ένα κλίμα ανησυχίας και να σου πούνε ότι οκ, πάρτε από 7.000-8.000 ναι. Ο καθένας. Σου θυμίζω πέρσι αρχικά είχαν δοθεί στις ομάδες από 13.000 εισιτήρια. Ναι, και μετά ανέβηκαν. Ασκήθηκαν πιέσεις και από ΠΑΟ και από ΑΕΚ. Τελικά πήγαν στα 17.500-18.000, εκεί ήταν νομίζω. Φέτος βέβαια λίγο παρουσιάζεται χειρότερο το κλίμα. Ναι. Σχέση με πέρσι. Δεν αποκλείεται αυτό που είπε και ο Σταύρος. Και εγώ νομίζω συμφωνώ ότι μπορεί να παρουσιαστεί ένα ακραίο σχέδιο κυκλισμένο των θυρών και στο τέλος να προκύψει μια απόφαση για 7, 8, 6, 9, δεν ξέρω πόσους χιλιάδες κόσμο από κάθε ομάδα και να προσπαθήσουν ορισμένοι να μας κάνουν να αισθανόμαστε και ευχαριστημένοι. Δεν είναι πάντως, παιδιά, η πραγματικότητα έτσι. Εγώ καταλαβαίνω και τα όσα γίνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να μην ξαναλέμε τα ίδια, τα λέγαμε και προχθές με το Σταύρο. Αλλά πρέπει να βρεθεί τρόπος επιτέλους να γίνονται τελικοί με κόσμο. Τι ώστε λιγότερο, περισσότερο, ποιος κάνει τη δουλειά του σωστά, ποιος δεν την κάνει, ας τα βρουν οι υπεύθυνοι, γι' αυτό άλλωστε πληρώνονται. Και είναι ψηλά στην ιεραρχία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να γυρίσουμε με τον Ράσμα Λουτσέσκου. Λογικά, μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, η κυρία Επιθεώρηση, ένα μουσικοχρονιστικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Κλείστε γέρο στις θέσεις σας στα ταμεία του Καζίνο Όλου του 24ωρου, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, για να είστε κοντά σε αυτό και να το υπερθέαμα και να περάσετε ένα απίστευτο και διασκεδαστικό τρίωρο. Είναι προοριτική είσοδος στο Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου παρά μόνο να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός αν θέλετε να πάτε μόνο στην κυρία Επιθεώρηση στο Θέατρο Βεργίνα. Μπορεί να είστε 5, 25, 85, 105 ετών. Μαζί μας ένα δωμό. Στην Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά είναι τα νέα της γραφεία. Να πάτε από εκεί, να μιλήσετε με τους ανθρώπους ένα δωμό από κοντά. Ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, η αναδομό θα εκπονήσει ένα συγκεκριμένο πλάνο, είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σας, είτε κάθε χώρο ξεχωριστά, είτε του επαγγελματικού σας χώρου και θα γίνουν όλα πολύ εύκολα και γρήγορα όπως πρέπει, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Μαζί μας κύριε Στίχημαν, ναι. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πολλές οι επιλογές στην Στίχημαν και ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και, αγώνες, και live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα και live cash out και όλες οι επιλογές και τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη 24 ώρες του 24ωρου με mail, με live chat, με όποιον τρόπο επιθυμείτε και σας βολεύει. Δεν έχει πάρα πολλές επιλογές σήμερα, αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες στο στοίχημα. Φυσικά Σαββατοκύριακο γίνεται ένας μικρός χαμός από τη στιγμή που και τα πρωταθλήματα φτάνουν στο τέλος και καταλαβαίνει κανείς ότι όλες οι ομάδες. Μάλλον αυτές που έχουν στόχο, υπάρχουν παιχνίδια που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σαν του πάω την ομάδα. Έλα, Αριστέριο. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Σαν του πάω την ομάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, αλήθεια. Έτσι. Και έφτασε επιτέλους η στιγμή. Ναι. Το έχω καταγράψει εδώ και χρόνια και ήταν και ζητούμενο για όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά μόνο στον ύμνο το ακούγαμε τα περισσότερα χρόνια, μετά τα 93. Να τρέμουν το όνομα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το τρέμαν τη δεκαετία του 70. Ο πραγματικά έχουν γίνει παιδιά, αν μιλήσετε με παλιούς ΠΑΟΞίδες ή διαβάσετε ή μιλήσετε με παλιούς ποδοσφαιριστές, έχουν γίνει τα όργια των οργίων. Μεθυσμένοι ξένοι διαιτητές από Βουλγαρίες και Αλβανίες. Μπορεί και πιο άγρια πράγματα με να μπαίνει μπάλα στα δίχτυα και να δίνει ο διαιτητής out. Ναι. Ούτε κάμερες, ούτε. Να έρχονται διαιτητές από το εξωτερικό και να αλλάζουν το όνομά τους ενώ είχαν παίξει άλλα παιχνίδια και να εμφανίζονται με άλλο όνομα. Απίστευτες αποφάσεις της ΕΠΟ, των δικαστών, των διαιτητών. Μιλάμε. Τίμια πράγματα, Στεριό. Αγνά. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, αν πάμε και κάνουμε ένα θέμα και θυμηθούμε τον Λίτσα, τον Παπαπέτρου, τον Ψυχομάνη, τον Βασιλάκο σε έναν ημιτελικό κυπέλου. Είναι πάρα πολλά, αλλά όλα αυτά γιγάντωσαν τον ΠΑΟΚ
Δεν τον πτώσαν ποτέ, δεν τον λύγησαν ποτέ. Συνέχισε ο ΠΑΟΚ να αυξάνει την οπαδική του δύναμη και έφτασε η εποχή όπου πλέον στην κυριολεξία και τρέμουν τον ΠΑΟΚ και δεν μπορούν να το σταματήσουν. Λοιπόν, είμαστε σε σύνδεση με τη Μεσήμβρια, με το live της Νόβα. Περιμένουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου με το που εμφανιστεί. Θα τον ακούσουμε. Νομίζω θα αναφερθεί και στην σημερινή ημέρα, στα σημερινά γενέθλια του Συλλόγου και στο μάτς με τη Λάρισα και στις επιλογές του και στις απουσίες, σε όλα. Όπως πάντα, ο Λουτσέσκου έχει ενδιαφέρον γιατί δίνει πολλές απαντήσεις για όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Έχει ξεκινήσει ήδη το live, οπότε δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε πολύ να συνδεθούμε και θυμίζουμε ότι στην πορεία ξανά θα πάμε Sport Expo. Εκεί είναι και ο Σταύρος Κόλκας και ο Χρύσανθος και θα μιλήσουμε μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι και τις 8 ανοιχτή η Sport Expo σήμερα και αύριο κανονικά από το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Εκεί θα είμαστε όλοι. Είχε έναν πανικό εκθέσει Πασχαλάκη και Πέλκα, Πανικό δεν το λες, λες ένα χαμό, γιατί με το που περνούσε το ένα κύμα κόσμο, έρχονταν το άλλο από πίσω. Εγώ προσωπικά θυμάμαι πάντα αυτή τη διαδικασία να κρατάει μισή ώρα, το πολύ. Ξέρεις, ναι, εσύ, ναι, ναι, ναι. Το πολύ. Εχθές ήταν πάνω από μία ώρα όλο αυτό. Μία ώρα λίγο σου λέω, παραπάνω ήταν. Μια μισή ώρα μπορεί να ήταν εκεί και οι δύο. Θυμάμαι κάτι ανάλογο μόνο, θα το θυμηθείς και εσύ τώρα που θα σου το πω, σε μία επίσκεψη του Πάμπλο Γκαρσία στην Μπουτίκ. Ναι. Όπου πρέπει να κράτησε, δεν ξέρω, κανένα δύο ώρο. Που τότε ο κόσμος έφτανε στα εκδοτήρια, έξω στα σπιτάκια. Ναι, νομίζω ναι. Μόνο με αυτό μπορεί να συγκριθεί. Και πολλοί, όχι μόνο παιδιά, και πολλοί μεγάλοι. Το λέμε συνέχεια. Πολλοί που απλά ήθελαν να τους πούν καλή επιτυχία. Δηλαδή, πολλοί ήταν αυτοί που δεν πήγαν να πάρουν αυτόγραφο, αλλά από μακριά τους έλεγαν καλή επιτυχία για την Κυριακή, γενικότερα. Χειροκρότημα, νάτι πρωτοαθλητές. Γενικά, είχε πολύ ωραίο κλίμα χθες. Δεν είναι μόνο χθες. Τα μικρά παιδιά, είναι και τα μεγάλα παιδιά. Μη σου πω πιο πολύ τα μεγάλα παιδιά που καταλαβαίνουν τι γίνεται. Γιατί τα μικρά καμιά φωτογραφία θέλανε. Τα μεγάλα ήταν αυτά που ήξεραν και παίρνουσαν μηνύματα. Ωραία είναι αυτά. Και μέχρι να φτάσουν εκεί στο περίπτωρο του ΠΑΟΚ σε όλη τη διαδρομή σταματούσαν. Χαμός. Και για τον Τέπιτς και για τον Κόνιαρη έγινε αυτό. Ναι, είχαμε νωρίτερα και την ομάδα μπάσκετ. Είχε πολύ κόσμο. Και η Ηλίας Παπαθεοδόρου εκεί. Μετά πήγε και ο Γιώργος Βασιλιάδης στο περίπτερο. Ήταν και ο Βαγγέλης Γαλατζόπουλος, ήταν και ο Μπάνε. Και ο κόουτς και ο. Νίκος Σταυρόπουλος μίλησαν στο Σταύρο Κόλκα στο περίπτερο του Λίμπερο Media Group και του ΠΑΟ 24. Να ξέρεις, το ακούσαμε και live. Παραδοσιακά εμένα, το περίπτερο της ΚΑΕ μου αρέσει πιο πολύ από τη ΠΑΕ. Είναι πιο ωραίο. Και φέτος. Στο λέω να το ξέρεις. Θα το δεις λογικά σήμερα. Ναι. Πιο ωραίο είναι. Έχει γίνει δουλίτσα εκεί στέριο. Έχει τη μία-μία τις φανέλες, έχει τα πράγματα από την μπουτίκ. Πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, και τη ΠΑΕ είναι η κλασική εκείνη κινητή μπουτίκ, οκ. Okay. Εγώ με ΚΑΕ είμαι. Εντάξει, αυτό είναι παράσημο για τα παιδιά που ασχολούνται. Που, ναι, δεν, ναι, ναι. Που δεν είναι και πολύ. Πολύ καλή δουλειά. Είναι και κοντά μας, απέναντί μας ακριβώς, να ξέρεις. Και οι δύο, και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Αλλά του μπάσκετ είναι κλέβει την παράσταση. Πάλι. Εντάξει, πραγματικά η δουλειά που έχει γίνει στο μπάσκετ με πολύ λιγότερα εφόδια από πλάκα κάνεις. Της ούτε το ένα δέκατο. Αλλά καμιά φορά το μεράκι και η διάθεση και η αγάπη, ναι, 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 για την ομάδα. Μπορούν να αντισταθμίσουν τα χρήματα. Είναι εκεί ο τίμιος γίγαντας που φροντίζει για όλα. Βέβαια. Έχει κάνει τη δουλειά του αιώνα. Πραγματικά είναι όλα πολύ ωραία και γι' αυτό και χθες είχε πολύ κόσμο και πολύ καλή ατμόσφαιρα γενικότερα. Περιμένουμε τον Λουτσέσκο ακόμα. Εντάξει, δεν ερχονόμαστε. Ναι, είμαστε. Να δούμε και ποιος παίκτης θα μιλήσει, αν μιλήσει ζωντανά. Δεν νομίζω ότι θα προλάβει να έχει και παίκτη. Ναι. Γιατί πήγε ήδη πίσω χρονικά και νομίζω μετά ακολουθούν και άλλα live. Ειδικά τώρα που είναι όλα τα μάτς μαζί την Κυριακή. Ναι. Σήμερα θα μιλήσουν όλοι οι προπονητές από τις ομάδες που βρίσκονται ψηλά. Περιμένοντας, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο του Άκη, ναι, στο, ναι, ΠΑΟ 24. Πραγματικά. Με τίτλο «Τι θέλω να γίνει την Κυριακή στη Λάρισα». Είναι από τον Άκη Σακισλόγλου. Εντάξει, φοβερό. Και πραγματικά το κάθε λέξη του συμφωνώ 100% προσυπογράφω. Και πραγματικά, όσοι δεν το έχετε διαβάσει, μπείτε στο ΠΑΟ 24. Αφήστε, αν θέλετε, όλα τα υπόλοιπα, τα εορταστικά. Ναι. Και διαβάστε μόνο το κείμενο του Άκη. Πραγματικά, το πεντάλεπτο, εξάλεπτο, δεν ξέρω καθένας με πόση ταχύτητα διαβάζει. Αλλά παραπάνω δεν είναι. Δεν θα πάει χαμένο, να είστε σίγουροι. Κάθε λέξη σε κάνει να τριχιάζεις, γιατί μπαίνεις λίγο στο νόημα, το βιώνεις όλο αυτό. Ναι.
και καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Και πραγματικά είναι η ουσία αυτό που λέγαμε και προχθές με το Σταύρο, ότι πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο να χάνονται άνθρωποι, άλλοι να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια, να καταστρέφονται οικογένειες. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά ο Άκης τα λέει με τον καλύτερο τρόπο. Μπείτε και διαβάστε στο ΠΑΟ 24 το κείμενο που φέρει τον τίτλο «Τι θέλω να γίνει την Κυριακή στη Λάρισα». Ναι, πολύ πολύ ωραίο. Υπάρχει και ένα θέμα για την Λίγκα που το λέγαμε και πριν, αλλά θα το σχολιάσουμε μετά τον Λουτσέσκου για να τα πούμε λίγο όλα πώς είναι τα δεδομένα. Έχει πάντως ενδιαφέρον και από πλευράς ΠΑΟΚ, γιατί και από χθες είναι αρκετές οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Την Τρίτη είναι να γίνουν οι εκλογές, αλλά θα τα πούμε στην πορεία για να, έχουμε και το Σταύρο. Να τα πούμε όλα ολοκληρωμένα. Απλώς δεν το βγάζουμε τώρα για να μην το διακόψουμε με το που βγει και μιλήσει ο Ράσμα Λουτσέσκου. Ναι, ας ξεκινήσει όμως ο Λουτσέσκου. Άντε. Στείλουμε ένα μήνυμα, αγάπη. Περιμένουμε. Άντε, δηλαδή, πες. Τόση ώρα έχει ξεκινήσει το live. Έχει κάνει κοσάλτ που έχει ξεκινήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά, αγάπη. Πια άντε. Είναι στο πρόγραμμα. Όταν η προπόνηση ξεκινάει στις 11. Δεν κάνουν κοίταξε. Δεν κάνουν λάθος οι άνθρωποι της Νόβα. Όχι, okay. Έτσι είναι. Θέλουν να κάνουν τον πρόλογό τους, να κάνουν μια κουβέντα. Γι' αυτό λοιπόν η ώρα έναρξη αφορά τη σύνδεση με τη Μεσημβρία και την κουβέντα που κάνουν οι δύο εκλεκτοί συνάδελφοι. Μη γίνει όπως την άλλη φορά μόνο, που δεν είχε μιλήσει καθόλου ο Λουτσέσκου, γιατί ξεπεράστηκε η ώρα και μετά υπήρχε επόμενο live. Πες ότι συμβαίνει αυτό, τι γίνεται. Δεν μίλησε ποτέ. Θα καταστραφούμε, όχι. Καλά, είστε αρκετά, δεν είπα ότι καταστραφήκαμε. Μα σε βλέπω κάθε φορά ότι έχει άγχος. Ναι, τώρα ο κόσμος να ξεκινήσει. Γιατί το περιμένουμε. Δηλαδή, υπάρχει και ένας προγραμματισμός, είναι παραπέντε. Υπάρχουν κάποιοι χωρικοί στέριοι. Η ώρα μία θα πάμε στο διάλειμμα. Τρώμε ψωμάκι. Θα πάμε στο διάλειμμα η ώρα μία. Θα τον διακόψουμε τον κόσμο, δηλαδή. Άμα ξεκινήσουμε τώρα. Όχι, αν ξεκινήσουμε τώρα. Τα ίδια πράγματα. Δεν θα τον διακόψουμε, αλλά αν χάσουμε και μισό λεπτό και πούμε μετά, δεν θα χαλάσει ο κόσμος. Έλα, περίμενε, νομίζω ότι κάτι κινείται. Κάπου κοιτάνε. Ή κοιτάνε στον Περπέραν. Κάπου κοιτάνε. Ή κοιτάνε στον Περπέραν ή πλησιάζει ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω. Επειδή δεν έχω ήχο, δεν ξέρω τι γίνεται. Ξεκινάει νομίζω σιγά-σιγά. Στον Περπέραν κοιτάνε, ωραία. Στη Σούπερ Λίγκα, από ό,τι φαίνεται, θα αναφερθούμε μετά με τον Σταύρο. Ναι, είπαμε, θα πούμε μετά. Εμφανίζεται και ο Μινάς Λισάνδρου ως υποψήφιος. Ναι, ναι, ναι. Που τον μάθαμε πέρσι με τα δικαστήρια. Και από Ατρόμητο υπάρχει ένα όνομα. Βάρτα. Μπαμπάς Βάρτα. Αφού έγινε, μπήκε στο Hall of Fame, τώρα κατεβαίνει και στην Super League. Γιατί με Ιω Βάρτα δεν είσαι πρόεδρος Super League. Μια χαρά νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Κοίτα, τουλάχιστον. Από τον Παταγιάννη και πολλά θα κάνει. Αυτό και επίσης θα είναι όντως μια οντότητα που θα υπάρχει και θα ξέρει ότι υπάρχει. Γιατί πολλοί έχουν περάσει και δεν θυμάσαι καν ότι πέρασαν. Θα βάλουμε και κάμερες στις συνεδριάσεις της Super League που είναι και το όνειρο του Σταύρου. Να μεταδείτε live η κάθε συνεδρίαση. Ναι, με πρόεδρο τον ΑΜΡ. Και πραγματικά θα κλαίνε όλα τα reality show. Θα κλαίνε όμως. Δηλαδή, ποιο κανάλι θα καταφέρει να έχει τα δικαιώματα της μετάδοσης live των συνεδριάσεων της Λίγκας. Είτε με πρόεδρο τον Νουάρντα, είτε χωρίς τον Νουάρντα, δεν έχει σημασία. Και χωρίς τον Νουάρντα δεν συμβαίνουν λιγότερα πράγματα. Τέλος πάντων, όποιος και να αναλάβει, ξαναλέω, από τον Μπαταγιάννη θα κάνει πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης δεν έκανε, κατά την άποψή μου, τίποτα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι, καλά, δεν είναι και και νομίζω δεν ήταν και τυχαίο το timing. Έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά έχει επικυρετήσει. Εδώ δεν τον στήριζε η ομάδα του Ολυμπιακός. Το κατάφερε κι αυτό. Ή τουλάχιστον έτσι έδειχνε το κλίμα. Αλλά νομίζω ότι και με την κουβέντα που έγινε ότι δεν επρόκειτο να έρθει στην Τούμπα για να απονείμει το κύπελο στον ΠΑΟΚ του πρωταθλητή, γιατί φοβότανε τις αποδοκιμασίες. Ναι. Νομίζω το timing δεν είναι τυχαίο. Σου λέει, γιατί να παρατηθώ μετά 5 Μαΐου και να μην παρατηθώ τώρα να γλιτώσουμε και τη Γιούχα. Ναι. Έχει μια λογική. Συζητάνε. Ναι. Εντάξει, περιμένουμε, ρε. Περιμένουμε, παιδιά. Όπως λέει και ο Στέργης, υπομονή. Γιατί βιάζεστε, δεν είναι κάτι. Περιμένουμε τον Λουτσέσκου. Την απονομή θα την κάνει μάλλον ο κύριος Δάρας, σαν αντιπρόεδρος, φαντάζομαι. Ναι, άμα δεν έχει αλλάξει. Ξεκινάμε. Περίμενε.
Ξεκινάει. Έλα πάμε. Μαζί και ο Παναγιώτης Αργυλάδης για τις ανάγκες της επικοινωνίας. Σας ευχαριστούμε και τους δύο που είναι μαζί μας. Με παίκτη ξεκινάμε. Ξεκινώντας πάντα έτσι ανθρώπινα, έστω και αν ορισμένοι τους φαίνεται κάπως. Αν είναι καλά, αν πώς αισθάνεται. Ναι, ο Βέρμπλουμ είναι. Ακούμε τον Πόντους Βέρμπλουμ. No, I feel good. I'm in a good mood. I'm training like a crazy, so... Είμαι καλά, είμαι σε καλή διάθεση, προπονούμε σαν τρελός, οπότε είμαι καλά. Παίξε την Κυριακή. Are you ready to play on Sunday? Yeah, but I think the boys will do it better than me. But if I had to, I would, but I don't think it would be good for my Achilles. Αν έπρεπε θα το έκανα, νομίζω ότι τα παιδιά θα τα πάνε πολύ καλύτερα από μένα, αλλά αν χρειαζόταν θα έμπαινα να βοηθήσω, αν και δεν θα ήταν καλό για τον αχιλλείο μου. Πώς έχει κυλήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διαφεσβήτητα, είναι ο πλέον άτυχος της φετινής σεζόν, ήταν μια πολύ έτσι άτυχη στιγμή τον περασμένο Δεκέμβριο στην Λιβαδιά. Πώς το έζησε, πώς το αντιμετώπισε? How did you experience all this period of time after the game against the Levadia Coast that you got injured? You were one of the most unlucky persons in the squad so far, so how did you experience this? Recovery session so far? No, I mean, I put all my faith in the hands of the doctors and the physios. I turn off my brain and I just do what they told me to do, you know, and do it 100%. That's what you can do. If you stop thinking and feel sorry about yourself, it's going to be a tough time. But for me, it's just about getting back, work hard. And of course, I missed a lot of time and it's boring to be on the side, but it's football as well. You have to just shut down your brain a little bit and just work hard. Αυτό που κάνω όλο αυτό το διάστημα είναι ότι έχω ουσιαστικά κλείσει, έχω κλειδώσει το μυαλό μου, έχω αναποθέσει όλο μου τον εαυτό στο γιατρό και στην ομάδα των φυσικοθεραπευτών. Κάνω ό,τι μου πουν, δεν έχω άλλη επιλογή. Αν σε αυτό το διάστημα αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι είσαι άτυχος, ότι συνέβη άσχημο, μπορεί να μπλέξεις, να μπεις επικίνδυνα μονοπάτια, ας το πούμε, της ελεύθερη μετάφραση. Οπότε αυτό που κάνω είναι ότι έχω κλειδώσει το μυαλό μου, έχω συγκεντρωθεί σε αυτό και περιμένω να περάσει ο χρόνος. Σίγουρα είναι βαρετό να είσαι εκτός αγωνιστικής δράσης και να κάνεις αποθεραπεία, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Ως κομμάτι της ομάδας βιώνει αυτή τη χαρά της προσμονής τίτλων, γιατί είναι μέσα σε δύο στόχους. As part of the team, though, you experience this whole anticipation of the possibility of winning title or titles, because we have a cup also. Yeah, of course, no, you just support the boys the best way you can, you know. I mean, I have to do my thing, they have to do theirs. They are on the pitch, so we totally trust them to do the work, and they have been doing it perfectly well whole season, so I hope they will continue with it. And the one who doesn't play or the one who's injured, I always support them, and I'm the same like them. We have to support the boys who's playing always. Σίγουρα, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υποστηρίζουμε τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, όλη την ομάδα που από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα το έχουν καταφέρει τέλεια. Έτσι είναι οι κανόνες της ομάδας. Εμείς που δεν αγωνιζόμαστε ή έχουμε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να βοηθάμε να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά και να βοηθάμε με την σειρά μας τους υπόλοιπους να κάνουν και εκείνοι αυτό που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όπως είπα, μέχρι στιγμής το κάνουν τέλεια. Και πότε με το καλό η επιστροφή, τι μπορεί να μας πει για το δικό του μέλλον? And about your future, how do you expect your comeback and when? No, when, I don't ask them, you know, they will tell me when I'm ready, but for sure I will be the strongest guy in the league by far for next year, so hopefully I will play a little bit, start training in a bit. I just start running, so it feels good. Just to get back step by step, but yeah, I don't ask the questions for the doctors or the physios. I just do what they tell me, and they know when I'm ready, and when they tell me I'm ready to go, I will go. Δεν είναι κάτι που τους ρωτάω. Κάνω ό,τι μου πουν και δεν ρωτάω τις ερωτήσεις. Ξέρω ότι όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή θα μου πουν ότι είμαι έτοιμος και θα είμαι και δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι την επόμενη σεζόν θα είμαι από τους πιο δυνατούς παίκτες του πρωταθλήματος με τόση δουλειά που έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο τομέα όλο αυτό το διάστημα. Έχω ξεκινήσει τρέξιμο, πάει καλά. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσω και προπονήσεις. Απλά δεν ρωτάω, περιμένω να έρθει η κατάλληλη στιγμή που θα μου πούνε το ιατρικό team ότι είμαι έτοιμος για να μπορώ να αγωνιστώ.
Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, το σωματικό ή το ψυχολογικό, και από πού βρήκε τη μεγαλύτερη βοήθεια? Μια πρώτη έτσι υποψία είναι η οικογένειά του. What was the most difficult part of this period of time for you? Was it also to be physically or mentally strong? And what is the main source of your power? Maybe your family, somebody else? No, the hardest thing is mentally. Of course, it's so boring to do the same, pretty much the same things every day. That's the boring part. But as I told you before, we have great physical coaches, we have great physios and great doctors. So without them, it would be even more boring. You know, if I like travel to Sweden and would do it alone, it would be so boring. But now they make different things every day. Even though if it's I can't do everything, they more or less they make a variation of things. So that makes it. Makes it a lot easier than it would if I would do it alone, of course. The mental part is the hardest. The physical part is all right. I mean, I like to train, so it's no problem. Νομίζω το ψυχολογικό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι όλης αυτής της περίοδου, γιατί είναι πραγματικά πολύ βαρετό το να κάνεις τα ίδια πράγματα καθημερινά, αλλά θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο για μένα αν έπρεπε να πάω να το κάνω μόνος μου στη Σουηδία, αλλά ευτυχώς για μένα και για όλη την ομάδα έχουμε ένα καταπληκτικό team με φυσικοθεραπευτών, έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς που με βοηθάνε πάρα πολύ, είναι κοντά μου καθημερινά, προσπαθούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα έτσι ώστε και εκείνοι να κάνουν τη δουλειά τους και εγώ να μην βαριέμαι άσχετα αν κάποια πράγματα γίνονται ή δεν γίνονται. Οπότε νομίζω ότι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο κομμάτι όλης αυτής της περίοδου είναι να μπορέσεις να πείσεις τον εαυτό σου να συνεχίσει και να είσαι δυνατός ψυχολογικά. Από εκεί πέρα το κομμάτι της δύναμης και της φυσικής κατάστασης δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μου άρεσε πάρα πολύ να προπονούμε και συνεχίζω να το κάνω. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας ζητώντας έτσι τις σκέψεις του για τον αγώνα της Κυριακής. Τον αντίπαλο τον ξέρει, τον είχε αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο. Τι περιμένει να δει την Κυριακή και κυρίως τι περιμένει από την ομάδα του αυτό το μάτς? In closing this conversation, one comment about Sunday's game. You know the opponent, we faced them in the first round. What do you expect to see on Sunday's game? And one happy birthday about the club that today has 90th birthday. Yeah, okay, yeah. That everybody knows, of course, it's a big game coming up. And yeah, it's up to the boys just to embrace this game. Might never come again a game like this. You have to play it like that because you never know what's happening in the future. You have to think like this is the only game of this value I will ever play. And I'm sure if we continue like that, we will win this game. And I trust the boys totally, and they should trust themselves as well because they have been done a terrific job all year. And it's like a game like anyone else, but the outcome will. If we win, it will be fantastic, not only for the team, but for the whole city and for everybody. And I'm sure they will win. I trust the boys a lot. So they just have to embrace the situation and enjoy it. Σίγουρα ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι τα υπόλοιπα παιδιά, όλη η ομάδα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτού του αγώνα, να μπορέσει να το αποδεχτεί, να ξέρει ότι είναι ένα παιχνίδι που σήμερα που μιλάμε μπορεί και να μην παρουσιαστεί ποτέ στο μέλλον. Πρέπει να το αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζοντας ότι αν κερδίσουν, που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί μέχρι στιγμή σε όλη τη σεζόν έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα και τους εμπιστεύομαι και θεωρώ ότι θα το καταφέρουν. Ξέρουν ότι λοιπόν ότι αν κερδίσουν θα είναι υπέροχο το αποτέλεσμα, όχι μόνο για την ομάδα, αλλά γενικότερα για όλη την πόλη και το αξίζουν. Έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι εξαρτάται από εκείνους. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει και αυτοί που έχουμε δείξει όλη τη σεζόν, νομίζω ότι θα κερδίσουν. About the birthday. Birthday wish about the club. Yes, of course. No. Yeah. No, I'm more focused about Sunday. But of course, there's always going to be a happy birthday for the club. Of course, it's a big thing for them as well. But I think what's waiting on Sunday is even bigger, hopefully. Ναι. Είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι της Κυριακής, αλλά εννοείται χρόνια πολλά στην ομάδα. Είναι σημαντικό το να έχει γενέθλια ένα σύλλογος, αλλά νομίζω ότι αυτό που έρχεται την Κυριακή, αν καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη, είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Thank you very much for watching. Αυτός ήταν ο Πόντους Βέρμπλουμ. Είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, είναι η αλήθεια. Οπότε είχε το δικό του ενδιαφέρον έτσι να μιλήσει. Θα πω λίγο τους χορηγούς για να δούμε αν θα έχουμε Κέρας Βανουτσέσκο από την Μεσίβρα, αλλιώς θα κλείσουμε τη συνδέση μας από εκεί. Μαζί μας το Ρίτες Καζίνο με την κυρία Επιθεώρηση να συνεχίζεται στο Θέατρο Βεργίνα. Ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα αφιερωμένο στη μουσική και τα τραγούδια των σπουδαιότερων επιθεωρήσεων που άφησαν εποχή στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου.
Πολύ καλοί ηθοποιοί, χορευτές. Πραγματικά μια παράσταση που αξίζει να την παρακολουθήσετε, να πάτε όλοι εκεί στο Θέατρο Βεργίνα και να το δείτε από κοντά. Εμείς είχαμε πάει στα 6 χαλάτο και ξέρουμε ότι αξίζει το να πάτε εκεί. Μαζί μας ένα δωμό, Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα νέα της γραφεία. Όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι εκεί όλοι οι άνθρωποι της Αναδομό για να πάτε να μιλήσετε μαζί τους, να εκμονήσετε ένα πλάνο για ό,τι θέλετε να κάνετε, είτε μιλάμε για το σπίτι σας ολόκληρο, είτε για κάποιο χώρο ξεχωριστά, είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο. Πολλά πακέτα, πολύ καλές τιμές στην Αναδομό και στοίχημα.gr. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ειδικά στοιχήματα, στα μεγάλα πρωταθλήματα και τη Super League φυσικά, που συνεχίζεται όλοι οι αγώνες τιμής με την Κυριακή στις 7. Και live casino όλη τη διάρκεια της ημέρας και το σερί, το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι και επιστρέφει. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε λογικά και με Σταύρα από Sport Expo. Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε ξανά μια βόλτα στην Sport Expo, στη ΔΕΘ. Σε δευτερόλεπτα θα ακούσουμε τον Σταύρο, τον απεσταλμένο του ΠΑΟΚ 24 στην έκθεση. Το απεσταλμένο. Θα το τα πω και οικοδεσπότης στον αέρα. Είναι. Και οικοδεσπότης. Θα σου πω όμως ότι είναι πάνω κάτω στεριό. Υπάρχει κούραση στη Sport Expo. Τον έβλεπα χθες, μιλούσε εκεί, από εδώ από εκεί, καθόταν, έβγαινε στο ραδιόφωνο. Α, δεν είναι δηλαδή καφέ στα προπόδια. Κρατούσε κόσμο. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολα. Δεν ξέρω αν μας ακούει να χαρεί, ρε παιδί μου, που τα λέμε αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω τώρα. Αλλά τα λέμε. Οκ. Okay. Δεν ακούσαμε τελικά του Τσέσκου μέχρι να συνεχίσουμε. Φαγώθηκες. Δεν είναι φταίω εγώ, δεν προλάβαμε. Φαγώθηκες. Στέργιο. Δεν προλάβαμε γιατί έγινε αυτό που είχα πει. Ότι δεν υπήρχε χρόνος. Και ο Τσέσκου τελικά θα βγει στο novasport.gr μετά. Έχουμε Σταύρο. Σταύρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είσαι σταυροπόδι και τσιγάρο και καφέ. Πες, ναι. Η αγάπη λέει ότι τρέχει πάνω κάτω, πάνω κάτω, είσαι ο τέλειος οικοδεσπότης. Δεν παίρνει ανάσα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να αντιλαμβάνεστε τώρα εσείς πόσο επαγγελματίας είμαι. Το ότι δεν έχουμε καταλάβει το χρόνια όλοι το. Ναι, το ότι δεν κάνω το ρεπορτάζ γιατί... Ναι, καφέ, δεν είναι καφενείο, όχι. Όχι, Στέργιο, είναι πάνω κάτω συνέχεια, κρατάει κόσμο. Και Στέργιο, αν ήσουν σε μια γωνία θα καταλάβαινε τι γίνεται μόλις βλέπουν τον κύριο Κόλκα. Και τι ωραία. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, το αντιλαμβάνομαι. Στέργιο, ξέρεις ότι υπήρξε άτομο. Πολλά από ό,τι κατάλαβα που τι μου είπαν. Που βγαίνουν φωτογραφίες με το Σταύρο. Το έχουμε ζήσει μέσα στα ταξίδια άπειρες φορές. Πλέον δεν μου προκαλεί εντύπωση. Okay. Μία φορά ένας έσπρωξε τον Μπίσεσβαρ, δεν τον ήθελε για να προλάβει τον Σταύρο σε ένα αεροδρόμιο. Τι λέω, Σταύρο, είναι αυτό αλήθεια? Τι θα πει, όχι, σοβαρά. Του χαλούσε το πλάνο Μπίσεσβαρ, το κάνει με το χέρι και λέει Σταύρο. Αν ήμουν Μπίσεσβαρ. Πω, Παναγία μου, τέλος πάντων. Πραγματικά και εγώ τράπηκα. Ενέρεση, δηλαδή, τέλος πάντων. Σταύρο, τι γίνεται? Μόλις είδα το ψυγείο για τις μπύρες, έχουμε και μπύρες λοιπόν. Είδα και σοκολάτες. Και σοκολάτες έχουμε. Η Ανθουσία εδώ περιμένει να έρθει. Α. Να ξέρεις. Μας έρθει. Σταύρο, ένα είναι το αγωνιστικό. Mm. Είχαμε τραυματισμό του Ερίκε. Τον εκθιάσαμε για την προσφορά του. Όποια είναι αυτή, τη βοήθεια. Δεν νομίζω να τον ξαναδούμε. Ναι. Ερίκε, ο Άλτα 1-0. Ένα-μηδέν. Ένα-ένα τώρα. Ένα-ένα. Εντάξει. Θα το γυρίσουμε στο τέλος. Κρατάμε το 1-0, εντάξει. Ναι, αλλά το μίλησες και πλέον χρεώνεσαι. Δεν μπορώ να χρεωθώ. Όχι, Σταύρο, όχι. Δεν μπορώ να χρεωθώ. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, είναι η αλήθεια. Αλλά Στέργιο, συγγνώμη, αλλά έχει δίκιο. Όχι, δεν μπορώ να χρεωθώ, παιδιά. Προχωρήστε παρακάτω. Μάλιστα. Άλλη μια επιλογή λιγότερη για τον Λουτσέσκου. Μεσοπαιδικά και αυτή. Ο Λεμνιός γυρνάει. Ναι. Κατουρί έχει γυρίσει. Mm-hmm. Πέλκας είναι. Πέλκας είναι. Ο ακόμα ερωτηματικό. Ναι, εγώ κοιτάω τώρα ποιοι έχουν κάνει τις προπονήσεις όλες, εντάξει. Ναι. Ο ακπόμ είναι ανάλογα με τον πόνο, νομίζω. Δηλαδή για αποστολή το βλέπουμε. Έχουμε τη λύση Σβιτέσκι. Και άρα λοιπόν, έτσι όπως πάει το πράγμα, για ο Κάνιας έκανε. Όχι. Έκα. Α, για σήμερα δεν ξέρουμε. Για σήμερα δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι. Δεν είναι. Ποιοι κάνουν τις προπονήσεις, κοιτάμε. Πώς τα λέει τα γράμματα. Ναι. Πώς τα βλέπεις, λέω, τα γράμματα για την Κυριακή. Τα γράμματα πώς θα τα βλέπω. Καλά τα βλέπω. Mm-hmm. Εντάξει, η ομάδα βρίσκει λύσεις πάντα όπως και να έχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά πάμε λογικά με μία ενδεκάδα με Πασχαλάκη, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Ολιβέιρα, Σάχοφ,
Πέλκα αριστερά τον Κατουρί, δεξιά τον Λιμιό και στην κορυφή τον Σφιτέσκι. Mm-hmm. Δεν νομίζω να υπάρχουν άλλες λύσεις, εκτός αν αλλάξει κάτι με τον Άκπομ. Mm-hmm. Αν αλλάξει κάτι με τον Άκπομ, το ξανασυζητάμε. Αλλά η ουσία είναι ότι γενικά έχει βγάλει ομάδα προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω επιθετικά. Όπως πολύ σοφά μου είπε ένας τέλεχος της ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα, πάντα το τελευταίο σπρίτ είναι και το πιο δύσκολο. Ναι. Είναι αυτό που πιέζεσαι παραπάνω και έχει δίκιο. Γιατί δεν μιλάμε για μία πορεία ομάδας, ένα ξεπέταγμα δύο μηνών. Μιλάμε για μία πορεία που είχε ελάχιστες σκιές και αυτές όλες στην Ευρώπη ή το κύπελο. Γιατί υπάρχουν δύο ήττες στο κύπελο με Παναχαϊκή και Πανιόνιο, που δεν στήχησαν, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα από το τελικό. Η ουσία είναι λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει άλλες 29 μέρες σεζόν και είναι λογικό, ναι, πολλές, μιας και ήδη έχει καβαλήσει 9 μήνες υψηλής έντασης, είναι λογικό τα τελευταία σπριτ, τελευταίες ανάσες να είναι και οι πιο δύσκολες στη διαχείρισή τους. Εδώ μετράει η εμπειρία, μετράει το μυαλό, μετράει το κίνητρο, μετράνε όλα τα άλλα πλην της φρεσκάδας, η οποία ως ένα βαθμό θα εμφανιστεί όταν παίξει η ομάδα τελικό. Θα γίνει ένα σετάρισμα, πιστεύω, ένα φρεσκάρισμα αν ο ΠΑΟΚ το πάρει την ερχόμενη Κυριακή. Αυτό που δεν θυμάμαι είναι αν το Πάσχα είναι την επόμενη εβδομάδα ή μετά το Λεβαδιακό. Μετά το Λεβαδιακό. Ωραία. Άρα λοιπόν θα έχει τη διακοπή μετά το Λεβαδιακό, αυτό με τις γιορτές. Δεν το έχω. Υπάρχει αυτό, ναι. Άρα μετά το Λεβαδιακό θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια φρεσκαρίσματος της ομάδας. Να περάσει αυτό, να τη βγάλουμε χωρίς κόστος, που είναι βέβαια η βαθμή και το αίτητο. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Στη Λάρισα δεν θα κλάψω αν πάρουμε ισοπαλία. Αν έρθει ισόπαλο το παιχνίδι να πάρουμε. Εντάξει, δεν θα κλάψω. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ ειδικών συνθήκων και εννοείται πως ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα στον αγώνα με τον πεσμένο Λεβαδιακό την επόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνω την ανυπομονησία που υπάρχει, αλλά καταλαβαίνω και τι θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ εκεί. Σε μια μίξη κάτς ποδοσφαίρου, μηδενικού χρόνου, πώς το λένε, ελάχιστου χρόνου ποδοσφαίρου, ναι, με πολλές διακοπές, με καιρό περίεργο, με καιρό περίεργο και κακό αγωνιστικό χώρο. Ναι, έχει βαρύνει πάρα πολύ. Βρέχει και εκεί. Ναι, και θα συνεχιστεί μέχρι τη Δευτέρα. Τι λες? Έτσι λένε. Γενικά όλη αυτή η κακοκαιρία. Μια χαρά θα είναι ο καιρός την Κυριακή. Άντε πάλι, το ίδιο πράγμα πάλι. Μην πιστεύεις, αγάπη, ναι, τα δελτία. Και την Κυριακή στην Τούμπα βροχή έλεγες. Μια χαρά ήταν ο καιρός. Συμφωνεί πάντως και Σταύρο μαζί σου ο Κυριάκος Κυριάκος ότι δεν του αρέσει, αρέσει το πανηγύρι που έχει στηθεί. Καταλαβαίνει τον κόσμο, αλλά προέχει, λέει, το παιχνίδι στη Λάρισα και καμιά φιέστα. Αυτό που σου έλεγα χθες. Εμάς μας έχουν εκπαιδεύσει τα χρόνια στη δουλειά αυτή. Και ο Κυριάκος, ας πούμε, ότι έχει το αντίστοιχο πόστο εντός ΠΑΟΚ με το δικό μας. Δεν θα τρελαθούμε. Το αντίστοιχο πόστο. Τώρα θα πέφτει το πινελίκι στον αέρα, αλλά κάτι θήκαμε. Κρατήσου, κάνε το σταυρό σου. Έρχεται με σακούλα και παίρνει μπισκότα και σοκολάτα. Δεν βαριέσαι, ρε φίλε μου, κι άλλα. Μπροστά στα μάτια μου. Δεν βαριέσαι. Καθένας. Μην τρελαίνεσαι με τέτοια πράγματα. Άστο, να περάσει. Μα δεν είναι αντανακλαστικό, θα ήταν, δεν τρελάθηκα. Απλά έκανα παύση για να μου φύγει. Γιατί ήξερα, είμαι και αυθόρμητος άνθρωπος. Δεν τα κρατάω και εύκολα. Τι ωραία. Έπρεπε όπως να το δώσει κατάλληλο τώρα, να φύγει. Ας τη σακούλα κάτω. Ήδη πήρε και εσένα μαζί, με την καρέκλα. Ναι. Αδερφέ, λίγο. Έχουμε τίποτα άλλο. Κάτι να πιούμε, έχουμε. Να μπορεί να σηκωθεί. Ωραία, αυτή η σοκολάτα χρήσατε τι είναι, διαιτή. Ελβετική. Είναι πολύ διάσημη. Τι ξέρω, τι λέω. Η διάσημη σοκολάτα. Είναι με γιαούρτι, πατόμουρο και μουσλι. Ναι, ναι. Παύλο Καραπανακιωτήδη, σε κάτι.
φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Παύλο Καραμπαγιωτίδη που έχει το επίθετο της πρώτης, δεύτερης μου μεγάλης σχέσης. Χρήσιμη πληροφορία. Κρακεράκι μας έφερε. Τόσες φορές ο Χρήσανθος στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 δεν έχει μιλήσει ποτέ. Ποτέ. Δεν έχει μιλήσει ποτέ. Ο Χρήσανθος στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 λέει αγάπη Γαβριλίδου και έχει δίκιο. Που βγήκε και πριν με τον Βασιλιάδη και τώρα δηλαδή. Πολύ Χρήσανθος. Είπε τον Βασιλιάδη, στέλνει στον αέρα καλησπέρα Σταύρο. Τι λες. Όχι, όχι. Είπαμε και οι δύο καλησπέρα Σταύρο. Γιατί δεν ξέραμε ότι είναι ο Χρήσανθος, ρε άνθρωπε. Δεν ξέραμε ότι είναι ο Χρήσανθος. Πού θα το σου. Μιλήσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη. Εκτός αέρα. Μπράβο, Σταύρο. Αυτά που έπρεπε να υποθούνε. Συνάντησε και αυτόν αγάπη που σου είχε μιλήσει λίγο απότομα, θυμάσαι. Μια φορά. Α, ναι! Και. Ναι, είχα μια κουβέντα και με αυτόν. Πω, τον καημένο. Κατάλαβα ποιο λες. Με το ωραίο το όνομα. Ναι. Όχι, όχι, ωραίο ήταν, εντάξει. Α, τα κολοτούμπα τώρα, ναι. Συνεννοηθήκαμε. Ωραία. Σημασία έχει η επικοινωνία στη ζωή, αγάπη. Μάλιστα. Και να μην ξεχνά. Καλά, το θυμόσουνε, το ξέρω, ναι. Ναι, δεν ξεχνάω. Εντάξει, γίνονται αυτά. Αυτή τη στιγμή, ναι. Στο άλλο το θέμα της Λίγκας. Καλά είμαστε. Της Λίγκας, επειδή λέγονται διάφορα για τη θέση του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Μάκης Γκαγκάτσης στη συνεδρίαση που έγινε είπε ότι θέλουμε 16, αλλά άμα δεν γίνεται αλλιώς 14. Τώρα, το πώς εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ να είναι εντελώς απέναντι και μπλα 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 μπλα, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι υπέρ. Ξέχωρα τι λέει ο ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης. Mm-hmm. Στο κομμάτι της Super League's. Ναι, για ναι. Να μην παρεξηγηθώ, γιατί υπάρχουν και καταστάσεις στις άλλες κατηγορίες, τις οποίες και δεν έχω μελετήσει και είναι κάποιες που σίγουρα είναι προβληματικές, όπως το να μην ανέβει η ομάδα που πήρε την άνοδο. Που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Mm. Εντάξει. Στο κομμάτι λοιπόν της Super League's, το πράγμα είναι απλό. Το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Έπρεπε να μειωθούν οι ομάδες. Εγώ είμαι υπέρ. Πραγματικά. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός είναι. Και στο κομμάτι της Προεδρίας, που και εκεί τις τελευταίες μέρες... Υπάρχει. Κοίτα να δεις τώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι την εντυπωσιακή κυρία Κοξένογλου είχαν συμφωνήσει να βάλουν όλες οι ομάδες. Ναι. Την εντυπωσιακή επαναλαμβάνω, γιατί με αυτούς εκεί πέσα, μόνο άμα είναι καμιά ακόμα ένα δυνατή μπορούν να ηρεμήσουν και να μιλήσουν κανονικά, για να το παίξουν κύριοι, αυτοί εκεί που είναι μαζεμένοι. Ξαφνικά χθες υπάρχει μια διαρροή από την ΑΕΚ πως το σκέφτεται ο Λισάνδρου, και ξαφνικά υπάρχει σήμερα μια διαρροή από τον ΠΑΟΚ πως το σκέφτηκε και ο Γκαγκάτσης. Ναι. Επειδή πολλή σκέψη έπεσε, στο τέλος εγώ πιστεύω θα είναι η Κοξένογλου. Η εντυπωσιακή κυρία αυτή. Έβρε Σταύρο, το καταλάβαμε, εντυπωσιακή. Υπάρχουν και πιο εντυπωσιακές, λέω εγώ. Για τη Λίγκα, όχι. Α, για τη Λίγκα, 100%, ναι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Θα δούμε. Εγώ λέω ότι το θηλυκό έχει πάντα ένα προβάδισμα. Τώρα ο Λισάνδρου, οι σχέσεις ΑΕΚ-ΠΑΟΚ όσο και να έχουν αποκατασταθεί σε σχέση με πριν ένα χρόνο, δεν το λες ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Mm. Να αφήσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κάνει παιχνίδι ο Λισάνδρου για να πάρει την προεδρία της Λίγκας. Mm. Οι φιλοδοξίες του Λισάνδρου σταματάνε από τη στιγμή που δεν υπάρχει καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ. Όταν δημιουργηθεί και άμα, το ξαναζητάμε. Καλή σχέση εννοώ σχέση εμπιστοσύνης. Βέβαια, ναι. Δεν υπάρχει. Αν και έχει αποκατασταθεί τέλος πάντων σε επίπεδο συνεννόησης ένα μεγάλο κομμάτι της σχέσης. Αλλά ο Λισάνδρου δεν έχει δικαίωμα νομίζω να ζητά τέτοια πόστα ακόμη. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ θα είναι απέναντι σε αυτό. Και θα είναι απέναντι με ουσία, βάζοντας το Μάκη υποψήφιο του Γκαγκάτση. Αν και εφόσον συνεχίσει η διαρροή της ΑΕΚ να ισχύει. Ναι. Αυτή είναι όχι η άποψή μου, αυτή είναι, αυτό ξέρω. Δεδομένα, ναι. Μέχρι την Τρίτη θα δούμε τι θα προκύψει. Έχεις να μοιραστείς κάτι για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ, πριν να αποκαιρθίσουμε. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ ο οποίος κατάφερε να κάνει τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα γενέθλια το 8 μέρες.
Είναι ρε Σταύρο. Σταύρο, λίγοι το έχουν καταλάβει αυτό που λες. Όλοι λένε έχουμε μπερδευτεί αυτό και τότε γιορτάζει. Ξυπνήστε, σας ανοίγουμε τα μάτια. 8 μέρες. Άρα εμείς θα ανοίξουμε τα μάτια. Μου λέει κάποιος ότι γιορτάζει 8 μέρες. Και εγώ θα πω γιατί γιορτάζει 8 μέρες και όχι μία. Τόσο άπειροι πλέον σε αυτήν την πόλη. Για πες. Ο ΠΑΟΚ σήμερα κατέθεσε τα χαρτιά 12 Απριλίου mm-hmm. και το καταστατικό το πήρε, υπεγράφει, στις 20. 20, σωστά. Άρα λοιπόν είμαστε 8 μέρες πάρτι. Ξυπνάτε βόδια. βέβαια. Είναι όπως εγώ που γιορτάζω δύο φορές. Πάτε, πιείτε, σκάστε. βέβαια. Πάτε, πιείτε, σκάστε, κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι, έτσι. Ωραία, 8 μέρες. Έτσι. Κι άλλες... λίγο. Κι άλλες 10. Στην ΚΑΕ, είμαι... έχω απέναντι την ΚΑΕ. Στην ΚΑΕ, τι ημερομηνία γενέθλια έχουμε. Μιλάει. Σταύρο, είπα πριν ότι το περίπτερο της ΚΑΕ είναι πιο εντυπωσιακό από τις ΠΑΕ, συμφωνείς. Έχει γίνει καλύτερη δουλειά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το καντίνα στορ που έχει ΠΑΕ. Έλα, εντάξει, ναι, είναι λίγο περίεργο, είναι η αλήθεια. Είναι το καντίνα στορ. Δεν είναι και πολύ λειτουργικό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι τεμπέλικο. Το πάω εκεί, άου, το είναι για έξω. Ωραία. Βλέπεις το περίπτερο της Βέρειας. Καλά. Και νομίζω θα παίξει η Βέρεια. Ωραία, με το Champions League. Ναι, κανονικά. Ρε εσύ, από το δεις της Βέρειας, θα πάθεις πλάκα. Να. Είναι απίστευτο. Σε μένα μιλάς. Όχι, στο στέρια λέω. Της Βέρειας, είμαι όλη την ώρα, δίπλα μας. Στο στέρια. Είναι ακριβώς δίπλα μας γι' αυτό. Μπράβο τη Βέρεια. Μπράβο. Ναι. Εντάξει, από την ώρα που ανέλαβε η οικογένεια Μπίκα τη Βέρεια, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα καθεστώτα, εντάξει. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια Αλβανιτή, δεν έχει καμία σχέση με το Καρυπιδέικο. Είναι μια οικογένεια η οποία και αγαπάει πάρα πολύ τη Βέρεια και είναι πολύ ισχυροί παράγοντες οικονομικά. Είναι ωραίοι τύποι όλοι τους και αυτή τη στιγμή την τρέχει ο γιος του Γιώργου Μπίκα, ο Αχιλλέας, που είναι 22 ετών. Και μιλάμε για ένα παιδί το οποίο αν του μιλήσεις, νομίζω ότι είναι 40. Ναι. Αλλά έχει τη δροσιά και τη φρεσκάδα, τέλος πάντων, και τη φιλοδοξία ενός 22χρονου. Δεν έχει καμία σχέση η Βέρεια με αυτό το πράγμα που ξέραμε. Και νομίζω ότι με στενά βήματα θα επιστρέψει όπως πρέπει αυτή τη φορά. Ναι. Όχι για να κάνει... Ναι, ναι, ναι. Το κομμάτι της. Ωραία. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Επειδή τους ζω εδώ, βλέπω πως σκέφτονται, βλέπω πως λειτουργούν, ξέρω το επιχειρηματικό στάτος της οικογένειας Μπίκα, αλλά μακάρι πραγματικά να τα καταφέρουν. Ναι. Μακάρι. Δύσκολο το έργο, αλλά όταν έχεις πίστη και... Δύσκολο το έργο είναι στο κομμάτι της, του να διώξεις τη σαπίλα που άλλοι έριξαν πάνω στην ομάδα. Ναι, και έχουν απομακρύνει πολύ κόσμο από την Βέρεια, Σταύρο. Βεριώτης εγώ. Λογικό. Ναι, εννοείται. Ωραία. Σ' αφήνουμε. Θα σε δούμε μετά και από κοντά. Καλή συνέχεια. Να, καλή συνέχεια. Bye. Σταύρος Κόλκας από την Sport Expo. Θα πάμε και εμείς αργότερα. Μέχρι τις 8. Εκεί θα είμαστε και σήμερα και αύριο. Να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να πάμε στην τελική ευθεία. Μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο και η κυρία Επιθεώρηση. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Θα υπάρχουν άλλες δύο και την επόμενη εβδομάδα, επίσης Παρασκευή, Σάββατο. Αν υπάρξει παράταση, θα σας ενημερώσουμε, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει παράταση. Άρα Παρασκευή, Σάββατο, σήμερα και αύριο και την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο, όσοι δεν έχετε απολαύσει την κυρία Επιθεώρηση, ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό σόου στο Θέατρο Βεργίνα, μπορείτε να το κάνετε. Κλείστε γύρω στα εισιτήρια, γιατί όλες οι παραστάσεις είναι γεμάτες στο Θέατρο Βεργίνα. Οπότε, αν πάτε κατευθείαν εκεί, μπορεί να βρεθείτε και μπροστά σε απρόπτο, να μην υπάρχει δηλαδή θέση. Ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Θυμίζω, είναι προαιρετική είσοδος στο Ritz Casino Θεσσαλονίκη. Εάν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου, ενώ είναι πολύ σημαντικό να πω ότι δεν υπάρχει και όριο ηλικίας για να μπείτε απλά στο Θέατρο Βεργίνα. Δηλαδή, αν θέλετε να πάτε μόνο στην κυρία Επιθεώρηση, που είναι ένα σόου που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, νομίζω, γιατί όλοι αγαπάμε την ελληνική επιθεώρηση. Αν πάτε λοιπόν μόνο στο Θέατρο Βεργίνα, δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας, μπορείτε να πάτε και με τα παιδιά σας. Μαζί μας το Μπαρντόν Καφέ Μπαρ, το στέκει στον Εύωσμο που θα γίνει συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος σας περιμένει από το πρωί για καφέ μέχρι και το βράδυ.
για ποτά, κοκτέιλς και πολλές εκπλήξεις με events που γίνονται συνέχεια εκεί. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο των Παρντών. Ανεβασμένη ρυθμή και διασκέδαση όλη την ημέρα. Νάξους, η κορυφαία επιλογή που μπορείτε να κάνετε πραγματικά. Παπούτσια Value for Money στην καλύτερη τιμή, αλλά και σε πολύ υψηλή ποιότητα. Ανδρική συλλογή, γυναικεία συλλογή, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες. Πολλά τα καταστήματα. Ένα Τσιμισκή με Αριστοτέλους, στο πιο καινούριο και το πιο ενημερωμένο νομίζω. Ένα Πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα στο Mediterranean Cosmos. Ένα στο Ελευθέρω Βενιζέλο και πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και Signal μαζί μας, μεγαλύτερη εταιρεία στο διαδίκτυο. Παίζετε νόμιμα με ταχύτητα και με ασφάλεια σε πολύ μεγάλες αποδόσεις. Από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα και όχι μόνο. Ακόμα και τα μικρά πρωταθλήματα είναι στη διάθεσή σας. Ανάλογα με τα γούστα ο καθένας. Άλλος θέλει να παίζει αγάπη, Βιετνάμ. Η στοίχημα ανέχει το Βιετνάμ και το Κονγκό και όλα τα προβλήματα του κόσμου. Μεγάλες αποδόσεις, εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα ανά παιχνίδι. 24ωρη υποστήριξη για απορίες και όχι μόνο σε μέλη και μη μέλη της στοίχημα. Live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα. Όλες οι επιλογές live cash out. Corner, foul, κόκκινες, scorer. Συνδυαστικά στοιχήματα. Πόσα VAR θα έχει στα μεγάλα παιχνίδια. Γενικότερα. Ό,τι επιλογή πραγματικά επιθυμείτε, σας την προσφέρει στοίχημαν, όπως σας προσφέρει και το online καζίνο, και αυτό εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet και υπολογιστή. Υπάρχει και το σερί, κατεβάστε το είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS και με ζωτές προβλέψεις μπορείτε να διεκδικήσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Η δική μας προσπάθεια αγάπη σταμάτησε στις τρεις επιτυχημένες επιλογές, ναι. Τον άλλο μήνα πάλι. Ναι. Αλλά νομίζω υπάρχει κόσμος που πραγματικά είναι στο παιχνίδι. Χιλιάδες άνθρωποι παίζουν το σερί και διεκδικούν μεγάλα ποσά όλα αυτά από τη στοίχημα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Στο σημερινό ΠΑΟ 24, το τελευταίο της εβδομάδας. Πέρασε αγάπη εβδομάδα. Πλησιάζει Κυριακή. Να ξαναδούμε τον ΠΑΟΚ στο χορτάρι. Σε ένα παιχνίδι που υπάρχει μεγάλο ποσοστό. Να είναι ιστορικό, όπως ήταν το 85 το παιχνίδι με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, όπου ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με 50 βαθμούς Κελσίου και ο ΠΑΟΚ φράγησε το πρωτάθλημα. Όπως είναι πολλά τα ιστορικά παιχνίδια στην ιστορία του δικεφάλου, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, σε όλα τα αθλήματα. Ξαναλέω, έχει πάρα πολλά θέματα σήμερα το ΠΑΟΚ 24 για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Για όλες τις ομάδες. Θα ακολουθήσουν και άλλα. Και για πρόσωπα θα ακολουθήσουν άλλα μέχρι το βράδυ. Για να θυμηθούν και οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν για την ιστορία, γιατί δεν ενδιαφέρονται όλοι. Εντάξει, έχουμε και θέματα για το τώρα. Έχουμε δηλώσεις, έχουμε μηνύματα πρωταγωνιστών. Γενικά. Εντάξει, έχουμε ετοιμάσει διάφορα πράγματα γιατί είναι ξεχωριστή η μέρα. Η πρώτη μέρα στεριό. Από τις πολλές ημέρες από το 8ήμερο πάρτι. Όπως πολύ εύστοχα είπε Σταύρος. Και θα συνεχίσει το πάρτι γιατί μετά θα έρθει το πρωτάθλημα. Μπορεί και από την Κυριακή. Ιούνιο θα τελειώσουμε νομίζω. Νομίζω Ιούνιο. Μια χαρά. Μετά αν όχι Ιούνιο, 25 Μαΐου. 25 Μαΐου. Μια χαρά είναι. Για εμάς, που τέλεια είναι. Μετά λίγες ημέρες και προετοιμασία ξανά από την αρχή, Ολλανδία, τέτοια. Από εδώ, από εκεί. Μεταγραφές. Περνάει ο καιρός στεριό, δεν είναι κάτι. Ο καιρός περνάει όντως. Θα έχουμε κληρώσεις για Champions League. Θα έχει ξεκαθαρίσει ο χάρτης του επόμενου Champions League. Πού θα είναι ο ΠΑΟΚ, λογικά στο τρίτο προκριματικό γύρο. Θα κληθεί δηλαδή να περάσει δύο εμπόδια στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Αλλά θα έχουμε πάρα πολύ καιρό να αναφερθούμε σε αυτά. Προέχει το παιχνίδι με τη Λάρισα. Και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Ναι. Ούτε η φιέστα, ούτε το ποιοι θα έρθουν, ούτε το τι θα εκπλήξει, θα ετοιμάζει η ΠΑΕ. Ούτε ακόμα και οι κουβέντες για το κύπελο που ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο. Ακούσαμε για τον υφυπουργό. Όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή, προέχει ο ΠΑΟΚ να βερδίσει το τελικό. Το 2-0 του δίνει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ένα του Αστέρα Τρίπολης, αλλά υπάρχει όμως και ένα παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι το σκορ 5-0.
ούτε απέναντι το ΠΑΟΚ εκεί, τον Αιγινιακό ή τον Πανεπιστημιακό ομάδες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια. Θα πάμε σε λιγάκι στο Ραφαήλ να μας πει και τι περιμένουμε στα άλλα αθλήματα. Το βόλεϊ έχει σημαντικό παιχνίδι για τα ημιτελικά της Volley League. Θα το πάρουμε σε λιγάκι. Υπάρχει και μια εξέλιξη στο γυναικείο μπάσκετ από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Θα μας πει και για εκεί τι είναι, με μια παίκτρια. Οπότε θα μιλήσουμε σε λιγάκι με τον Ραφαήλ. Από την άλλη, στο μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, τελευταία είδηση, κάτι νέο. Όχι, η ομάδα χωρίς τον Σχίζα και χωρίς τον Τζαμάλ Τζόουνς. Ναι, παίζει αύριο με τον Ολυμπιακό 4 Πατέρτο. Ναι. Στον Πειραιά. Ακούσαμε χθες τον Ηλία Παθεοδόρου να λέει ότι έχουμε μείνει 10 επαγγελματίες αθλητές. Ναι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε εν ώψη των play-off. Λοιπόν, πάμε στο Ραφαήλ. Έλα Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Μια χαρά εσύ. Όλα καλά. Τι έχουμε, να ξεκινήσουμε από το βόλεϊ αρχικά, που έχουμε και τον αγώνα αύριο. Ναι, εντάξει, ορταστικό κλίμα βέβαια όλους ο σύλλογος και όλες λόγω της ημέρας να δώσουμε κι εμείς τις ευχές μας. Θα υπάρχει και θέμα αργότερα στο ΠΑΟΚ 24 με όλους φόρους των τμήματων του ΑΣ ΠΑΟΚ, που εκτός από τις ευχές θέλουν και τα δικά τους μηνύματα και για τον Θανάση τον Κατσαρή και για τον Ιβάν Σαββίδη, για την πορεία των τμήματων τους, αλλά κυρίως και για όσους θα μπουν εμπόδιο σε αυτόν τον ΠΑΟΚ που είναι πιο ισχυρός από ποτέ ως σύλλογος. Είδα λίγο, ωραίες ευχές είδα. Ναι, και μηνύματα ωραία, ακόμα και για το γήπεδο, δηλαδή ναι. Ότι όποιος μπει εμπόδιο θα βρει μπροστά του όλο τον ΠΑΟΚ ενωμένο και δυνατό. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον για όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία λόγια, πολύ ωραία. Ραφαήλ, είναι αύριο το παιχνίδι το πρώτο, σωστά? Το πρώτο, ναι. Αύριο 6 ώρα ΠΑΟΚ Κηφισιά για την ημιτελική φάση της Volley League. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του και φέτος στους τελικούς. Στις 3 νίκες κρίνεται η σειρά. Τη Δευτέρα θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση στις 5. Κλασικά τα εισιτήρια στα 5 και στα 10 ευρώ. Δεν αγωνίζεται και κάποιο άλλο τμήμα σημαντικό τουλάχιστον μάτς να έχει εκείνη την ώρα, γιατί παίζει 2 ώρα και γυναίκες στο χάντμπολ. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούσε ο κόσμος, εντάξει, δεν είναι ένα εμπορικό μάτς όπως θα ήταν το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι είναι ημιτελικά play-off, κρίνεται η πρόκληση στους τελικούς και θα ήταν καλό ο κόσμος να στηρίξει το τμήμα. Ναι, σίγουρα. Είναι και ευκαιρία νομίζω, γιατί εντάξει, αύριο... Ακριβώς, έτσι αλλιώς και το μπάσκετ παίζει νομίζω λίγο νωρίτερα, 4 παρατέταρτο, ναι. Θα έχει τελειώσει, οπότε νομίζω ο κόσμος μπορεί μετά να έρθει στο παλατάκι. Ναι. Παραδοσιακά έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο θυμάμαι ότι από ημιτελικά και μετά έχει κόσμο. Ναι, βέβαια το κακό είναι πάντα ότι τα play-off πέφτουν λίγο και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, οπότε αυτό. Ναι, πάλι εκεί αν τύχει να έχει κάποιο μάτσο ΠΑΟΚ δύσκολα να υπάρχει πάλι μεγάλη προσέλευση, αλλά στους τελικούς νομίζω αν πάνε όλα καλά και με το ποδόσφαιρο φυσικά ο κόσμος θα θέλει τίτλους πλέον και στο βόλι. Ωραία. Νομίζω για το βόλι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, έτσι. Όχι, τα είπαμε. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα ήταν πλούσια η επικαιρότητα και αγωνιστική και εξωαγωνιστική. Όπως ηρέμησαν τα πράγματα. Ναι, ακριβώς. Μένουμε στο αγωνιστικό. Ακριβώς. Υπάρχει από την άλλη δικαίωση για τον Ολυμπιακό από τα ΣΕΑΔ για την Σταμολάμπριου Ραφαήλ. Ναι, από ό,τι είδα πρέπει να είναι εξέλιξη τελευταία στιγμή. Δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση από πλευρά ΠΑΟΚ. Βέβαια, αν είναι απόφαση το ΣΕΑΔ, θα είναι και τελεσίδικη και δεν θα αλλάξει κάτι όπως έγινε και στην περίπτωση της παίκτριας η οποία κατάφερε να παίξει από την αρχή της σεζόν στο Ολυμπιακό. Το ίδιο θα συμβεί και με τα λεφτά αυτά τα οποία αξίωνε ο ΠΑΟΚ. Κάποια τροφεία ουσιαστικά για την παίκτρια η οποία έχει φύγει στο εξωτερικό στην Αμερική για σπουδές και για να παίξει κιόλας. Και ενώ έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με έναν κανονισμό που υπάρχει για τις παίκτριες αυτές που βρίσκονται σε νεαρή ηλικία, αγωνίστηκε τελικά στον Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω ότι κλείνει και αυτό το θέμα. Ναι. Μάλιστα. Γενικότερα τι άλλο περιμένουμε για το διήμερο και το Σαββατοκύριακο? Είπαμε και χθες ότι η μέρα, το διήμερο ξεκινάει με ένα σημαντικό παιχνίδι στις 3 για το Πόλο στο Ποσειδόνιο και εκεί καλό θα ήταν ο κόσμος να στηρίξει το τμήμα. ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη και παράλληλα ένα στραβοπάτημα από Γλυφάδα ή Δραϊκό για να είναι αυτός ο οποίος θα μπει στην εξάδα. Μετά στις 6 ακολουθεί το ΠΑΟΚ Κηφισιά στο Παλατάκι. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Πανόραμα Handball γυναίκες στη Μίκρα.
Δύο αγωνιστικές μίαν εκεί πέρα. Οι γυναίκες προετοιμάζονται για τους τελικούς με πλεονέκτημα έδρας κόντρα στη Νέα Ιωνία. Θέλει το τμήμα να κατακτήσει το πρώτο double στην ιστορία του. Κυριακή μετά στις 2 στο Παλατάκι ΠΑΟΚ Νίκη Λευκάδας. Και εκεί ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την υψηλότερη θέση στην ιστορία του στην κανονική διάρκεια. Δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος και αυτά τα μάτσαν προετοιμασία περισσότερο για τα play-off. Και στις 4.30 εργοτέλης ΠΑΟΚ στην Κρήτη, στο Μαρτινέκο. Και εκεί η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ θέλει να κάνει την μία από τις δύο νίκες που χρειάζεται για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ωραία, γεμάτο πρόγραμμα. Ναι. Γεμάτο. Σιγά σιγά βέβαια φτάνουμε προς το τέλος. Εντάξει, ναι. Το handball οι άντρες θα ξεκινήσουν το άλλο Σάββατο τα play-off, θα σταματήσουν λόγω Πάσχα. Εντάξει, νομίζω ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου θα έχουμε πάντως μια full αγωνιστική δράση σε όλα τα τμήματα. Ωραία. Ωραία, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Στέργιο, διάβασε παρακαλώ το μήνυμα του φίλου. Είμαι και μακριά, λοιπόν, δεν βλέπω. 922. Μια χαρά είδες, αγάπη. Ελά, Στέργιο. Μια χαρά είδες. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά, από Λάρισα. Επιβεβαιώνω, αγάπη. Α, μπράβο. Ο καιρός είναι χάλια από χθες και υπάρχει περίεργη κινητικότητα οπαδικά εδώ. Προφανώς εννοεί ο φίλος 922 τους οπαδούς της Λάρισας. Άποψή μου να μην ξεκινήσει κόσμος. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον φίλο για την ενημέρωση. Πρώτον. Για τη δικαίωση. Δεύτερον, το ίδιο καιρός είναι χάλια, δεν σε αμφισβήτησα. Έλα δεν τώρα, είπα, Στεργιό, είπα ότι δεν θα έχει βροχή την ημέρα του αγώνα. Γιατί όπου παίζει ο άνθρωπος που είναι εκεί. Επιβεβαιώνει, ξαναλέω. Έλα τώρα. Λοιπόν, περίμενε. Θα μπω στον καιρό, ωραία. Αγάπη, στον καιρό μπήκες και την περασμένη Παρασκευή. Θα ξαναπώ και τρομοκράτησες τον κόσμο να μην έρθει στην Τούμπα. Ναι, είδες, εμένα άκουσαν και δεν ήρθανε. Καλά, ως γνωστόν, Στέργιο, έχουμε δώσει και τον καιρό για το πρωτάθλημα. Εντάξει. Ναι, ως γνωστόν επίσης, όπου παίζει ο ΠΑΟΚ έχει ήλιο. Δική σου διαπίστωση είναι αυτή ή βιογόνος. Κάνε το θέμα, ψάξ' το. Τι άλλο θα σου δίνω και τροφή για θέμα, άντε, τι άλλο να κάνω. Έχει βρέξει στην Τούμπα, θα σε ενημερώσω. Γενικά, σε παιχνίδι. Ημέρα αγώνα. Δεν το θυμάμαι. Γιατί δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι, αγάπη. Έλα, την Κυριακή θα έχει ήλιο στη Λάρισα. Πρώτη εδώ, μόνο εδώ. Τώρα, δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που γράφει ο φίλος για κινητικότητα περίεργη οπαδικά. Εντάξει, υπάρχει αυτή η έκθρα μεταξύ φίλων του ΠΑΟΚ και της Λάρισας, αλλά υπάρχει και το πολύ τεταμένο κλίμα τους τελευταίους μήνες μεταξύ των οργανωμένων της Λάρισας και του Αλέξη Κούγια. Με ανακοινώσεις εκατέρωθεν, με πανό από τους οργανωμένους, με σκληρές ανακοινώσεις από τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕΑΕΛ. Γενικότερα το κλίμα μεταξύ, ξαναλέω, οργανωμένων τουλάχιστον και Αλέξη Κούγια, μόνο καλό δεν είναι. Είναι νομίζω το χειρότερο δυνατό. Ναι. Το δεν ξέρω, ο απλός φίλος της Λάρισας πιάνει τα συναισθήματά του. Δεν θα βγω να ρωτήσω και όχι στη Λάρισα τι πιστεύετε για τον Αλέξη Κούγια και ποιες είναι οι σχέσεις σας, αλλά με τους οργανωμένους δεν έχει καταφέρει ο γνωστός ποινικολόγος να βρει σημείο επαφής. Τώρα, αν θα βρει στο μέλλον, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο με βάση και τον πρώτερο βίο των οργανωμένων της Λάρισας. Ισχυρός πυρήνας, αναμφισβήτητα, ιστορική ομάδα, με τίτλους, ναι, πολύ σπάνιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλό γήπεδο. Καλό γήπεδο. Ναι. Όχι ιδιαίτερα ζωντανό. Πλέον. Δηλαδή, ναι. Αλλά όταν έγινε, εντάξει, όλοι μιλούσαμε για στολίδι και είναι στολίδι, αλλά γενικότερα δεν είναι και πολύ προσεγμένο, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη όταν το βλέπω κάθε χρόνο. Γενικότερα και ο περιβάλλοντας χώρος και εντάξει, είναι ένα γήπεδο, έχουμε δει πλέον και καλύτερα, έχουμε δει και χειρότερα όμως. Αλλά είναι από τα γήπεδα που μπορείς να πεις ότι είναι γήπεδο για τη Super League. Ναι. Δεν έχουμε γίνει ακόμα Τουρκία που να χτίζονται τα γήπεδα ένα κάθε μήνα. Ποιος μας έλεγε, ο Σταύρος Τσουκαλάς. Στην Ουγγαρία χτίζουν τα γήπεδα. Ναι, 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 που ξεπιτρώνουν το ένα μετά το άλλο. Εκεί το καθεστώς. Και όχι απλά γήπεδάκια. Βλέπουμε από φωτογραφίες, ήταν γήπεδάρες. Εντάξει. Εντάξει, το ξέρουμε το καθεστώς της Ουγγαρίας. Ναι, εντάξει. Είναι λίγο προς άλλα πράγματα δεξιά εκεί. Έως πολύ. Διαβάζω στο Ρίγιο στο SDNA. Ναι. Ο Γιώργος Βασιλιάδης αναμένει την υπογράψη αύριο μνημόνιο συνεργασίας με τους ομολόγους του στη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία για την από κοινού υποψηφιότητα διεκδίκηση του γύρω 2028 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030. Χαμός θα γίνει. Θα δεις και γύρω.
Μπορεί μάλλον. Μπορεί να δεις και Euro ή παγκόσμιο κύπελο. Άιντε, σαν ανοίγουμε τα μάτια. Νομίζω ότι στη FIFA θα ανοίξουν σαμπάνιες. Ποιες είναι οι χώρες, εμείς, Αλβανία, Περίοδο. Βουλγαρία. Και Σερβία. Μάλιστα. Όχι Αλβανία. Δεν είναι Αλβανία. Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία. Α. Εντάξει. Μάλιστα. Και Euro και Mundial. Το σχέδιο είναι να αναλάβουν οι τέσσερις χώρες από κοινού μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Είχε ανακοινωθεί το Νοέμβρη, βέβαια, αυτό. Αύριο είναι η υπογραφή των μνημόνων συνεργασίας. Θα ακολουθεί η συνέντευξη τύπου στις 12. Αυτά. Την αποκαλύπτει πτυχία, δεν ξέρω. Ναι. Δεν έχουμε καλύτερες εντυπώσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με βάση το πόσο μπήκαμε μέσα, σαν χώρα. Το πληρώνουμε 20 χρόνια μετά. Εντάξει. Όχι 20, 10 χρόνια, 15 μετά. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ εγώ προσωπικά ότι θα έχουμε ελπίδες να αναλάβουμε καλά για Μουντιάλ, εντάξει, ούτε λόγος. Ναι, το πούμε, πολύ μακρινό είναι. Άστε. Αγάπη, τα χρόνια περνάνε. Πότε έρθει το 28, χαμπάρι θα πάρεις. 2028, ώρες τέργια. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα φοβερό tweet. Quiz. Πότε έχει γενέθλια ο ΠΑΟΚ? 10 Απριλίου, 12 Απριλίου, 20 Απριλίου, 30 Μαρτίου. Αυτά είναι. 115 ψήφοι. Περίμενα να ψηφίσω για να δω τι αποτελέσματα έχουμε. Τι ψηφίζεις? Λοιπόν, 12 Απριλίου. Στηρίζω ΑΣ. 10 Απριλίου 6%. 12 Απριλίου 67%. 20 Απριλίου 23%. 30 Μαρτίου 3%. Υπάρχει μια ομοφωνία στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ωραία. Και με αυτό το ωραίο ποστάρισμα θα κλείσουμε. Ναι. Μαζί μας ήταν το Ρίζι Καζίνο σήμερα και αύριο οι επόμενες δύο παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης. Κλείστε και όρους στα εισιτήριά σας, γιατί είναι κάθε φορά γεμάτο το θέατρο Βεργίνα. Κανονίστε την παρέα σας, πώς θα πάτε, πού θα καθίσετε. Έχετε επιλογή για το πού θα καθίσετε. Υπάρχει πολλή οργάνωση γενικότερα στο θέατρο Βεργίνα. Και απολαύστε την κυρία Επιθεώρηση σήμερα και αύριο. Και την επόμενη εβδομάδα επίσης Παρασκευή και Σάββατο. Μαζί μας στον Παντών Καφέ Μπαρ. Το στέκει στον Εύωσμο που θα γίνει συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος. Μπορείτε να πάτε από εκεί για καφέ από το πρωί, να καθίσετε μέχρι το βράδυ, να πιείτε ποτό, κοκτέιλ και ό,τι άλλο θέλετε. Υπάρχουν και πολλά events με εκπλήξεις καθημερινά στο Μπαρντόν, μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο. Η Στίχημαν είναι μαζί μας όπως κάθε μέρα. Μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24. Ξαναλέω, έχει σήμερα, αν δείτε το κουπόνι τη Στίχημαν, επιλογές σε όλα τα αθλήματα και φυσικά στο ποδόσφαιρο. Αλλά Σαββατοκύριακο γίνεται πάλι ένας χαμός με σπουδαία παιχνίδια και στην Ελλάδα ακόμα, ειδικά για την αποφυγή του υποβιβασμού, αλλά και πολλά ειδικά στοιχήματα στο παιχνίδι Λάρισα ΠΑΟΚ. Και στην Αγγλία υπάρχει το Liverpool Chelsea, στην Ισπανία υπάρχουν παιχνίδια, στην Ιταλία υπάρχει το Milan Lazio, ναι. Γενικότερα έχει παιχνίδια σε όλα τα αθλήματα. Μπείτε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και ποντάρετε με ταχύτητα, ασφάλεια και στις καλύτερες αποδόσεις. Τα Naxos είναι μαζί μας. Η κορυφαία επιλογή που μπορείτε να κάνετε για παπούτσια, είτε ψάχνετε για ανδρική συλλογή, είτε για γυναική, είτε για παιδική, είτε για αξεσουάρ, είτε για τσάντες. Τα Naxos έχουν τα πάντα. Ένα κατάστημα Τσιμισκή με Αριστοτέλους, ένα πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρω Βενιζέλο και πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Επειδή καταλαβαίνω ότι ο καιρός δεν είναι και πολύ καλός σήμερα. Άντε πάλι τον καιρό. Δεν είναι πολύ καλός και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα δουλέψουν delivery στο φαγητό τους. Δεν θα υπάρχει πολλή κίνηση στο κέντρο, έχω την εντύπωση. Η επιλογή είναι μία. 2-3-10-2-21-3-21. Είτε μένετε ανατολικά μέχρι και την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ, είτε σε όλο το κέντρο. Καλείτε στο 2-3-10-2-21-3-21 και το θεϊκό μισθοπολείων σας φέρνει ό,τι παραγγείλετε πάρα πολύ γρήγορα και υλικά με τις καλύτερες ποιότητες. Πολύ μεγάλα σάντουες, μεγάλες μερίδες, το μεγάλο ατού του θεϊκών, μεγάλο σε μέγεθος διπλό σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ, δωρεάν όλες οι αληφές και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Τώρα, όσοι κινήσεις στο κέντρο, εντάξει, είπαμε ψυχαλίζει λίγο, αλλά δεν είναι και ο καιρός τόσο απαγορευτικός. Αγγελάκι 10 βρίσκεται το Θεϊκόν. Μπορείτε να φάτε και εκεί. Καταπληκτικός ο χώρος που έχουν φτιάξει τα παιδιά. Εχθές πάντως αγάπης ενημερώνουν ότι είχαν απεργία οι delivery. Νομίζω ότι τα περισσότερα μαγαζιά δεν δούλεψαν delivery. Ναι.
έχουν και αυτοί τα θέματα τους, πολλά τα προβλήματα. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Και να αντιμετωπίζετε λίγο καλύτερα, όχι όλοι, οι λίγοι, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι εκτιμάνε τη δουλειά των παιδιών που κάνουν delivery, να τους φέρεστε λίγο καλύτερα, γενικότερα. Ναι. Εντάξει, γιατί ξέρετε όλοι, οι δρόμοι δεν είναι στο καλύτερο σημείο, τα περισσότερα μηχανάκια που τους προμηθεύουν δεν είναι εκεί κάτι το φοβερό, υπάρχει και η πίεση του χρόνου. Τέλος πάντων, νομίζω σήμερα δουλεύουν κανονικά. Οπότε 2, 3, 10, 2, 21, 3, 21. Αυτά από εμάς. Περισσότερα και σήμερα μέσα στο ΠΑΟΚ 24 για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Έχουμε ετοιμάσει και θα ετοιμάσουμε ακόμα περισσότερα θέματα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά μετράμε πλέον αντίστροφα για το παιχνίδι της Λάρισας μεταξύ ΑΕΛ και ΠΑΟΚ. Θα είμαστε εκεί, θα είναι και το ΠΑΟΚ 24. Με την ευχή να συνδυαστεί αυτό το παιχνίδι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά όπως είπε και ο Σταύρος, και η ισοπαλία να ανοιχτεί ο ΠΑΟΚ. Δεν χάλασε ο κόσμος, αγάπη. Αυτά. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Νίκες όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ. Παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση το Bayer Press. Θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Μένετε στο Λίμπερο 107,4.